Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση, Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα και καλή σας εβδομάδα. Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Τη Κακομοίρα με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Αδάνη Καταμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη, του πλέον ειδικού στην οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου. Τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντα μπροστά σα μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή 18133 αδερφοί Κωνσταντινίδη. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι μεγάλο μας χορηγός είναι η εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος με Hyundai. Έτοιμο παράδοτα, έτοιμα εκεί να τα δοκιμάσετε οδηγικά όσοι θέλετε να αγοράσετε ένα από τα τελευταία μοντέλα της Hyundai, όπως το i20 ή το Tucson ή οποιοδήποτε άλλο, να το πάρετε στην καλύτερη τιμή της αγοράς και να έχετε όλα τα προνόμια που δίνει η Hyundai, τηλεφωνώντας στο 2310-596-596, το 596-690. Μην ξεχνάτε ότι εσείς οι οποίοι δεν έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο, υπάρχει και τεράστια γκάμα με πολλά αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Έχουμε διαγωνισμό για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, καθώς γράφετε α02, αφήνετε κενό, τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμος και το στέλνει στο 54344. Οι 20 πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα θα κερδίσετε 20 διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα στο Ρίτσι Καζίνο, για να δείτε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ενώ στο ημίχρονο θα γίνουν κληρώσεις για ταξίδια, αυθεντικά δώρα από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ και πολλά άλλα, και φυσικά θα έχετε την πυρίτσα σας, το ξηροκάρπιο και όλα τα σχετικά. Καλή κατάσταση. Δεν κατάλαβα. Ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τι καλή κατάσταση. Για αυτόν ο οποίος θέλει να δει το παιχνίδι. Πότε? Τετάρτη. Ναι, και πού να πάει να το δει? Στο Ρίτσι Καζίνο. Στο Καζίνο θα πάει να παίξει ένα blackjack. Τον ΠΑΟΚ θα πάει να δει με τον Πανιόνιο. Έχει την καλύτερη γιγαντοοθόνη. Δεν πάει να έχει. Τον καλύτερο ήχο. Ναι. Τζάμπα μπύρα, θα κάνει την κερκεδούλα, θα γίνουν διαγωνισμοί κληρώσεις. Θα πάει να δει Πανιόνιο ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Με τις απουσίες που έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Ευκαιρία να πάρει το διπλό. Και πού θα πάει? Τι εννοείς που να πάει? Άντε και το πήρε το διπλό. Άντε και έχασε χθες. Άντε και να ξαναχάσει. Άντε και να τα πάρει όλα. Θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Χεστήκαν οι φοράδες σε τέσσερα λόγια. Λοιπόν. Δεν πρόκειται να πάει ποτέ στο Champions League. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να εξηγήσουμε δύο πράγματα και να συνοηθούμε. Ναι. Αν πεινάς, πληκτρολογείς deliveras.gr, καθώς υπάρχουν 2.500 αποκλειστικές προσφορές του Delivera που δεν πρέπει να αφήνονται ανεκμετάλλευτοι στους καταναλωτές. Για να καταλάβετε, μπορώ να παραγγείλω εγώ κάτι από ένα μαγαζί, ο κόστος κάτι άλλο από κάποιο άλλο. Οι δύο παραγγελίες να μπουν σε ένα καλάθι, σε ένα λογαριασμό και να έρθουν μαζί μας. Αυτά από το Delivera.gr και από το application, το app Delivera.gr. Παρακάτω. Ταχύτατα. Λοιπόν, λέγε. Εξηγώ τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει αν βγει ο ΠΑΟΚ τρίτο προκριματικό του Champions League. Δεν πρόκειται να παίξει Champions League. Ή όποιος βγει. Όποιος και να βγει, δεν πάει. Δεν ασχολούνται. Αν καταφέρει και περάσει. Ναι. Τι θα κάνει. Αυτομάτως έχει εξασφαλισμένη την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Μάλιστα. Ενώ αν δεν περάσει, έχει το καλύτερο στήριο που είναι τρίτος προκριματικός, δηλαδή θα πρέπει να κερδίσει για να μπει στους ομίλους του Europa League. Θα κερδίσει. Λοιπόν, γιατί να μην δοκιμάσει την τύχη του στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση? Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, ρε. Περισσότερα εισιτήρια, περισσότερα κέρδη. Δεν τον ενδιαφέρει. Χθες μας έδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Χθες ο ΠΑΟΚ μας έδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρει. Θα σου πω το λόγο. Περίμενε. Περιμένω. Ο ΠΑΟΚ χθες, κατά τη γνώμη σου, ναι, έχασε. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει, δηλαδή πήγε ο Σαββίδης ή ο κάποιος και τους είπε δεν μας πολυκαίει, ή γιατί ήταν
μεθυσμένη πολιτεία ο ΠΑΟΚ. Ούτε μεθυσμένη και πολιτεία, ήταν τίποτα. Στις Δάφνες του τελικού. Θα σου πω τι έγινε. Πες. Ο Ίβιτς στο Βόλο έστησε το μάτς, την ομάδα του. Έστησε την ομάδα του, με συγχωρείτε. Με στόχο και σκοπό να πάει μία ευκαιρία εγώ, μία εσύ. Αν το βάλω εγώ, περνάω. Αν δεν το βάλω, βρίσκω μπελά. Πρόσεξε τώρα. Δεν ανέβασε ψηλά το μάτος. Το λέω, Βατσον έδωσε τρεις κούρσες σε κάθε ημίχρονο. Τέσσερις σε κάθε ημίχρονο. Ναι. Τρίτον, είχε ειδικούς ρόλους πάνω στον Αραούχο, ειδικούς ρόλους πάνω στο Μάνταλο. Τέταρτον, έβγαλε τον Μπίζεσβαρ σαν τέταρτο χαφ, πλάγιο, σε μπασταρδεμένο ρόλο, εξτρέμο δεκάρο εννιάρι. Μικρούς χώρους τον Μπίζεσβαρ. Δεν έβαλε φυσικά και τον Μπέλκα και τον Μπίζεσβαρ και τον Τζάλμα Κάμπος εκεί πέρα, γιατί φοβήθηκε ότι η άμυνά του θα έχει προβλήματα. Δεν ανέβασε πάνω τον Λέοβατς πολλές φορές και το Μάτος δεν τον ανέβασε ποτέ επάνω. Και πήγε να πάρει μισό. Τον ενδιέφερε πάρα πολύ το Μάτος αυτό να το πάρει σκοτώνοντας το θέαμα. Έρχεται εδώ τώρα με την ΑΕΚ και μου λέει ο Ίβιτς και η ομάδα του ΠΑΟΚ, πάω να παίξω ένα παιχνίδι Klein Mine. Να δώσω ντεμεκ θέαμα. Θα βάλω έξω αριστερά τον Μπίζεσβαρ, δεκάρι τον Μπέλκα, έξω δεξιά τον Τζάλμα Κάμπος. Θα ανεβάσω 30 μέτρα πιο πάνω το Μάτος, 40 μέτρα πιο πάνω το Λέοβατς. Και άμα με κάνουν και γκολ, βάλω εγώ και ένα γκολ και βγαίνει ένα και δύο, δύο και δύο, τρία. Χέστηκα. Λέει ο ΠΑΟΚ. Ερώτηση, λέγε, ναι. Είναι σωστό ότι κατέβηκε με την ίδια δεκάδα που έπαιξε με τον τελικό? Ποιο ήταν, ποια ίδια δεκάδα κατέβηκε? Ούτε ίδια δεκάδα, ούτε ίδια στρατηγική, ούτε ίδια τακτική. Άλλο η τακτική. Τι άλλο? Τα πρόσωπα. Ποια ήταν πρόσωπα, ποια ίδια, ποια ίδια πρόσωπα, ρε, αδιάβαστε. Ποια πρόσωπα ήταν ίδια, ρε, αδιάβαστε. Ο Γλύκος, έπαιζε. Ποιο Γλύκος, ρε, άστα στο έργο. Στο ένα μάτς παίζει με τρία καθαρό εμαχάφ, κάνει άμυνα στο κέντρο. Κάνει άμυνα στο κέντρο του γηπέδου, δεν ανεβάζει τα μπάκου του ψηλά, έχει κοντριτά πάνω στο Μάνταλο τον Κάνιας, έχει ντουμπλάρει εκπληκτικά τον Αραούχο και ψηλά με τον Βαρέλα και χαμηλά με τον Κρέσπο και με ένα μπακ στα 6 μέτρα μη φύγει και σε διαγώνια κάλυψη. Ωραία. Και έχει βάλει τον Μπίζεσβαρ σε μέτρα 20-30, όχι 70, όπως τον είχε χθες. Και του λέει του Μπίζεσβαρ, σου βάζω τον Τζίμι Ροτ Χαμάλι. Το Τζίμι Ροτ Χαμάλι, θα έρχεται και ο Λέοβατς λίγο προς τα εκεί. Θα έχεις δύο πίσω σου. Και θα μπουκάρεις στην περιοχή όταν θα βγαίνει ο Μπρίγιοβιτς όξο. Και θα μπαίνει ο Τζάλμα να χτυπάμε τα center back και τους κακούς αμυντικούς χάφτης ΑΕ. Και έτσι πήρε το κύπελο, φοβερά. Έρχεται τώρα εδώ. Τα πρόσωπα ήταν τα ίδια όμως. Ποια πρόσωπα ήταν ίδια? Ούτε τα πρόσωπα ήταν ίδια, ούτε η τακτική ήταν ίδια. Η τακτική ήταν άλλη. Ποια τακτική και στρατηγική ήταν άλλη? Ρε, ανέβαζε το Μάτος απάνω και οι άλλοι βρίσκανε στο κέντρο του γηπέδου με 1,5 χάφι. Η ΑΕΚ από την άλλη μεριά έπαιξε ανόητα στον τελικό κυπέλου. Απέκλεισε τον Αϊντάρεβιτς, αυτός ο Σωτήρης Μουστάκας της ΑΕΚ, ο προπονητής, και έπαιξε 4-2-3-1. Ανοιχτά. Γι' αυτό έχασε. Ενώ τώρα έπαιξε με 3 χάφ. Τέταρτο το Μάνταλο. Ό,τι έκανε ο ΠΑΟΚ στην Βόλο, έκανε η ΑΕΚ στην Τούμπα. Τι έκανε η ΑΕΚ? Βάζει Γαλανόπουλο χαφ, Σιμόες χαφ και πώς το λέει τον άλλον, Γαλανόπουλο, Σιμόες και Αϊντάρεβιτς, τρεις. Και βάζει τον τέταρτο σε ρόλο, το Μάνταλο σε ρόλο Μπίζεσβαρ, όπως έβαλε ο Ίβιτς. Ναι. Και φυλάει τα νότα της. Και πάει και το βλέπει το παιχνίδι. Αυτή είχε το ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ λέει, ό,τι και να γίνει, εγώ τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου θα παίξω. Χαίστηκα για το παιχνίδι. Άρτσι, Μπούτσι και Λουλάς ανεβαίνουμε όλοι επάνω να δείξουμε θέαμα, τσαλιμάκια και ιστορίες. Και παίζει χθες ο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά θα σας πω και το μυστικό. Αυτό δεν είναι 4-2-3-1, αυτό είναι 4-4-2 ουσιαστικά. Και ανοιχτό κιόλας. Γιατί? Πρώτον, ο Πέλκας δεν θα έρθει σαν δεκάρι να γίνει οχτάρι και εξάρι στα χαφ. Ποτέ. Και το σπουδαιότερο, δεν θα πάρει την μπάλα να περάσει από τα πόδια του, να τη μοιράσει, να την ξαναπάρει, γιατί δεν είναι δεκάρι, δεν είναι Μπίζεσβαρ. Ο Μπίζεσβαρ που είναι το βάζει εξτρέμ εχθές. Και τι κάνει ο Πέλκας? Πάει και κολλάει δίπλα στο center for, στα 7 μέτρα. Υπάρχει ένα κενό τρομερό εκεί πέρα. Ένα τρομερό κενό εκεί πέρα. Ουσιαστικά υπάρχει μια τρύπα στο κέντρο του γηπέδου, την οποία εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ με ένα χαφ παραπάνω. Τον κάνει τον ΠΑΟ κουδούνι για 20 λεπτά. Και αυτοί που βγάλαν τον Κρέσπο να πούμε MVP, λάθος. Έπρεπε να βγάλουν τον Γλύκο, ο οποίος έσωσε τον ΠΑΟΚ την ιστεροφημία. Το πρώτο 20 λεπτό, 3 γκολ. Την ιστεροφημία του ΠΑΟΚ και τον Ίβιτς το σώνει. Άλλο να φάω 4-0 με στην Τούμπα από την ΑΕΚ. Σωστό. Και να αρχίσουν να φωνάζουν οι καρνίβαλοι ου και τα λοιπά. Και άλλο να χάσω 0-1 και τι έγινε και τα λοιπά. Αυτή ήταν όλη η ιστορία του ΜΑΤ. Τελείωσε. Αυτό ήταν το παραμύθι.
όταν ο Πέλκας, σας λέω εγώ χρόνια, είναι δεύτερο center for. Πρέπει να την πάρει την μπάλα μέσα. Δεν μπορεί να την βάλει απ' έξω μέσα. Το τελειώσαμε το έργο. Πιάνει και το λέω βασκετομάτος ο Σωτήρης Μουστάκας ψηλά και τους μπλοκάρει. Τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν όλο το μυστικό. Ψάχνουν να βρούνε γιατί, πώς και γιατί εκεί. Και ο άλλος, αντί να βάλει τον Αϊντάρεβιτς, τρίτο χαφ, να βολιάσει το κέντρο του στον τελικό, το φέρνει στα play-off. Και μου μιλάει μετά, έπαιξα μπάλα και τα λοιπά. Τρία δεν έπαιξε μπάλα, δεν. Στερνή μου γνώση ήταν σιγά πρώτα. Λοιπόν, πώς θα γίνει. Δεν διαφωνούμε. Αν ο ΠΑΟΚ ήθελε πολύ αυτό το ματς, θα βάζε τον Γκάτσε, τον Τζίμιρο, γιατί έλειπος άκου. Περίμενε. Για τον Γκάτσε τι εντύπωση έχεις? Ότι δεν τον βάζει για δεν ποιο λόγο. Γουστάρει. Δεν τον γουστάρει. Δεν τον γουστάρει. Δεν τον γουστάρει, δεν τον πάει. Επειδή είναι Αλβανός, επειδή είναι κοντός, επειδή σήκωσε τη σημαία, επειδή δεν είναι καλό μάνατζερ, δεν ξέρω. Εάν ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει το μάτσα αυτό ή τέλος πάντων να μην το χάσει, να πάει στη χειρότερη των περιπτώσεων να γίνει 0-0, έπρεπε να παίξει Κάτσε, Τζίμι Ροτ. Και όχι. Κάτσε Κάνια Σίμιροτ. Ναι. Μπίζεσβαρ αριστερά, Τζάλμα δεξιά και ο Σέντερφορ. Και αν του πει του Μάτος δεν θα ανεβαίνει πάνω. Ο Μάτος είναι για το τρολοκομείο. Ο Μάτος να ανάψει μια λαμπάδα στον Κίζα και στον άλλο, πώς το λένε που έπαιξε στον τελικό. Κομίνη το λέγανε, πώς το λέγανε. Και στον Κομίνη στο δεύτερο λεπτό είναι κόκκινη κάρτα. Είναι για το τρολοκομείο τη Σταυρούπολη ο Μάτος. Και χθες συνεχίζει το έργο. Ξανά μανά και καλά κάνει ο Ίβιτς και βάζει τον Κίτσιο εκεί πέρα. Είναι σε ένα δωμάτιο του τρελοκομείου να βάλεις τον Ενρίκε και στο άλλο δωμάτιο του τρελοκομείου απέναντι να βάλεις τα μετωμάτος. Αυτοί είναι και οι δύο για ξύλο. Τους βάλεις ένα αυτό χθες που πήγα εγώ στο MMA και τους βαράνε για να βάλουν μυαλό. Και ο Ενρίκε, ο οποίος χάνει την μπάλα στο ένας με έναν, παίρνει ο μπακ την μπάλα να κάνει επίθεση, έχει 8 άτομα πίσω και πάει να κάνει φάουλ για κάρτα. Αν δεν είναι ηλίθιος αυτός ο άνθρωπος, ποιος είναι? Μεγάλο ταλέντο βέβαια. Δεν είναι ηλίθιος. Τεράστιο. Ηλίθιος. Είναι ανισόρροπος. Βλάκας είναι. Είναι ανισόρροπος. Τεράστιο ταλέντο. Όχι. Στο είχα πει από την πρώτη στιγμή. Στο είχα πει. Είναι ανισόρροπος. Δεν ξέρω τι με νοιάζει. Αυτή η ανισορροπία του φαίνεται αυτές τις λεπτομέρειες. Όση μπάλα ξέρει, στο να μαρκάρει είναι ο Θεός να μας φυλάει. Ήταν πάλι με τις γκόμενες, με τις κυρίες, με τις κοπέλες. Δεν ήταν αυτό που ήταν στο τελικό κυπέλο εκεί πέρα η ανθρωπρεπή έδρα. Αου, αου, ιου, ιου, ναου, ναου. Και ψάχνουν να βρουν το MVP και λένε τον Κρέσπο. Για δύο λόγους λένε τον Κρέσπο. Πρώτον, για επικοινωνιακούς λόγους, μην πούνε ότι μέσα στην Τούμπα ο καλύτερος μας παίκτης ήταν ο τερματοφύλακας. Και το άλλο είναι, ότι έχουν εμπάθεια με τον Γλύκο. Ποτέ δεν είχε ο ΠΑΟΚ καλύτερο τερματοφύλακα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Να βάλω τον Φορτούλα που είχε μια διαχρονική σοβαρότητα. Πολύ καλός. Ναι, από εκεί και πέρα όσοι τερματοφύλακες περάσαν από τον ΠΑΟΚ ήταν χειρότεροι όλοι από τον Γλύκο. Και έχουν εμπάθεια τώρα, επειδή ξέρω εγώ ήταν με τον Τσαβέλα φίλος και τι έγινε. Και ο Γλύκος, αλλιώς ο Γλύκος. Α, δεν ήταν χθες ο Γλύκος, τέσσερα θα τρώγατε. Τα γάρια. Βρίζετε το Γλύκο. Και θέλουμε τερματοφύλακα. Πάρτε τερματοφύλακα, καλύτερο από τον Γλύκο. Και έχετε τον Γλύκο στον πάγκο. Μπορείτε να βρείτε. Να φέρτε κάνα σαν κι αυτόν τον περσινό, τον Γκούφι. Στο Καφτατζόγλιο του πήρε κεφαλιά ο άλλος στη μικρή περιοχή. Κάνει τρελή πορεία με δεν την. Δεν νοιάζει να την κάνει τρελή πορεία, ρε κοκκινέ. Εδώ είναι Μεσόγειος, εδώ είναι τρέλα, ρε. Εδώ είναι μούρλα, ρε. Εδώ είναι άλλα θέματα. Κάνει τρελή πορεία. Άσε με κάνει τρελή πορεία. Και ο Μπουφόν κάνει τρελή πορεία. Α, ο Μπουφόν μπορεί να σκύψει. Έχει τρεις εντερμπακάρες και καλύπτεται. Ερώτηση. Επειδή τα νιώθεις αυτά. Η εμβληματική του παρουσία από κάτω δεν επηρεάζει τον αντίπολο επιθετικό, το πώς θα σου πει. Δηλαδή να σου πω. Να μιλήσουμε σοβαρά. Δηλαδή έρχεσαι ένα σουτάρι. Άλλο να παίζει ο Μπουφόν, άλλο να παίζει ο κόκκινος από κάτω. Δηλαδή στον Μπουφόν σημαδεύει λίγο γάμα. Άκου λίγο. 40 χρονών. Να τελειώσω. Τι να τελειώσω. Το σκεπτικό μου μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να είναι λάθος. Όχι, δεν μπορεί να πηδήξει. 40 χρονών είναι. Σε βάζει κάτω και σε αφήνει έγκυο, δεν μπορεί να πηδήξει. Εμένα. Εσένα και εμένα μου. Τις ρητίδες στη μάπα του, δεν τις είδες. Εγώ βλέπω τι κάνει. Κάτι ψαράδες στη Μηχανιώνα πάνω το πρωί. Τα ψάρια στο σταμίδι είναι η μάπα του. Μπράβο του. Α, δεν είχε τρεις σέντερ μπακάρες εκεί πέρα. Σέντερ μπακάρες κοντά τις γραμμές. Εσύ νομίζεις ο Μπουφό θα έπεσε μπάλα. Μας φρίξατε με τον Μπουφό. Εμένα με καλύπτει. 40 χρονών. Αυτό που βλέπω με καλύπτει. Καλά, εσύ έχεις το συγχωρεμένο τον Τάσο τον Παπαδό που έβαλε τραγικόλα το πλάγιο. Δεν σε καλύπτει ο Μπουφό, εσένα. Δεν έχω το δικαίωμα να με καλύπτει, δηλαδή. Okay. Τι να σε καλύπτει, δεν το βλέπεις ότι είναι γέρος. Έχεις δίκιο. Δεν το βλέπεις ότι σέρνεται.
Έχεις δίκιο σε ένα πράγμα. Σε τι έχω δίκιο? Καταρχήν, σε ένα φίλο ακροατή, κύριε Κουνούπη, εσείς να πάτε στην Τούμπα να δείτε πάνω. Τι Κουνούπη, τι λέει? Παναθηναϊκός πάω. Λέει, στην Τούμπα παίζει ο Πάουκ Τετάρτη. Να πας στην Τούμπα εσύ να δεις. Όχι, πες το, μην τον βρίζεις τον άνθρωπο. Δεν τον βρίζω. Κουνούπη το λένε. Θάνος Κουνούπης. Από το επίθετο φαίνεται τώρα. Εγώ λέω με κόκκινο. Είναι... τι επίθετα είναι αυτά που έχετε. Κουνούπης. Ρε φίλε, δεν τον βρίζω. Το λέω, εσύ να πας στην Τούμπα να δεις το παιχνίδι. Ο Κουνούπης και ο Γατόπαρδος. Εγώ λέω ότι παίζω στη Λεωφόρο. Πες το, πες στην Λεωφόρο, ρε Κουνούπη. Λέει στην Τούμπα με σιγουριά. Εσύ να πας στην Τούμπα. Πώς το λες το επίθετο? Κουνούπη. Από το επίθετο φαίνεται ο άνθρωπος. Κουνούπη. Τι φαίνεται? Τι είναι αυτό, επίθετο είναι? Φαντάζεσαι το σχολείο την Μπούλη και έχει φάει αυτός για το επίθετό του. Να σηκωθεί ο Κουνούπης. Θα έκανα εγώ αμέγουνα. Συμπαθητής. Άτσε ρε κόκκινε τώρα. Επίθετο είναι αυτό, Κουνούπης. Μου θυμίζει το ανέκδοτο με την αδερφή. Κουνούπης, με, ένας... με τη Μίγα. Μίγα σου άμα. Άμα είναι να μας απαυτώσει. Να σε κάνω, ρε. Λοιπόν, Αγκριπρό. Για καινοτόμα λοιπάσματα, άριστη ποιότητα και υψηλή ποιότητα σε όλες τις καλλιέργειες. Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή. Αμίνωτον και Steam Crop L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Calcibor και Smart Αρβεστίου για σφιχτή επιδεσμένα και αντοχή στο ράφι. Αγκριπρό στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτατο από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου από το agripro.eu. Λοιπάσματα από την Αγκριπρό για να μπεις δυνατά στο παιχνίδι. Δώσ' μου 15. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σου πω ότι δεν έχει έρθει ούτε ένα μήνυμα για το Βεργίνα. Α02 κενό. Α02 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Στείλτε με αδιάβαστο. Οι πρώτοι 20 θα πάτε. Τι 20, άμα έχει 8. Λοιπόν. 8, ούτε ένα δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Σε το είπα εγώ ότι δεν θα έχει. Λοιπόν, άκουσε με. Πήγα, είδα MMA. Είδα MMA. Να το πεις μετά. Όχι, δευτερόλεπτα. Μόνο. Σε όλα τα αθλήματα του κόσμου, ο διαιτητής, άμα είναι μάπας, είναι μάπας. Χθες επέλθει μια μεγάλη αδικία. Σε αγώνες MMA που πήγα εγώ στο Παλατάκι. Απαράδεκτος ο διαιτητής. Απαράδεκτος ο διαιτητής. Απαράδεκτος. Λοιπόν, ο διαιτητής πώς λεγότανε, Μαυρίδης, ο Κίζας του MMA. Για... τι να σε πω, ρε Μαυρίδη. Πέπαιξε η Ρενάτα η Ουγγαρέζα με την Καμελίτσα. Που, Καμελίτσα, πώς τη λέγανε. Την Ελληνοαλβανίδα είναι τέλος πάντων η κοπέλα. Ελληνίδα. Και επειδή ήταν Ελληνίδα. Μου σφυράνε εμένα εκεί οι μάγκες. Παίζουν έδρα λέει εδώ πέρα. Όταν πάμε εμείς έξω λέει παίζουν τους άλλους έδρα. Έτσι κάνετε στο MMA και στο box διαιτησία. Με πώς το λένε, με την έδρα. Και η Ρενάτα έχει πάρει 12 σημεία παραπάνω και το βγάζει σοπαλία ο άλλος. Σηκώναμε εγώ φωνάζω έσκος ρε του λέω. Ξεφτύλα έσκος. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσο Ιγωνία. Πάτε εκεί για να κάνετε κλειδιά τύπου Immobilizer εύκολα, γρήγορα και πάρα πολύ οικονομικά και τηλεφωνείτε στο 85 27 27, προκειμένου να έρθει στο δικό σας χώρο αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, κλειδαριές ασφαλείας, ό,τι άλλο χρειαστείτε και χρειάζεται κλειδαρά, αποθηκεύστε το τηλέφωνο 85 27 27. Λοιπόν, Α02 κενό, πάω κονοματεπώνυμο στο 54 344, 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, άλλους 16 περιμένω. Περίμενε. Εγώ για το θέατρο ότι... Βεργίνε. Έλα, έλα, εντάξει, λοιπόν, άκουσε να δεις. Πήγα χθες στο Γλυκό Μαλάτι, μια πελάτη μου. Ναι. Και ήταν ένα ζευγάρι εκεί πέρα. Είχαν βρει ένα σκυλάκι, ημίαιμο, 2 μηνών. Πολύ όμορφο, ασπρόμαυρο. Τι σημαίνει ημίαιμο, γιατί. Ημίαιμο, μπάσταρδο, πώς το λένε. Ναι. Όμορφο όμως, πολύ όμορφο, πολύ γλυκό. Κοριτσάκι. Και θέλουν να το δώσουν. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να το κρατήσουν. Δουλεύουν πάρα πολύ και οι δύο. Και παιδιά δεν έχουν, πεθερές δεν έχουν αυτά και τα λοιπά μέσα στο σπίτι. Και λείπουν πολλές ώρες οι άνθρωποι. Το βρήκαν εκεί στη γεωργική σχολή. Εκεί πέρα δουλεύει μία η κοπέλα εκεί πέρα που το βρήκε τέλος πάντων. Και θέλουν να το δώσουν. Και όποιος θέλει ας πάρει στη γραμματεία, αφήσει τα στοιχεία του. Για παιδάκι είναι ό,τι πρέπει. Αυτό θα γίνει μέχρι πόσα κιλά μου είπε ένας εκεί που 4, ήταν, παραπάνω, 10 κιλά, 12 κιλά. Θα γίνει. Αλλά δεν κοστίζει πάρα πολύ. Σογλανάκι. Εντάξει ρε παιδί μου, όποιος θέλει να πούμε, δεν το πετάει στο δρόμο. Είναι αδεσποτάκι να πούμε. Δεν το πετάει στο δρόμο. Τους είπα εγώ, δεν το πετάει στο δρόμο. Άμα δεν το. Όχι, θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος. Αμαρτία. Ναι, άσε εσύ τώρα, φίλο. Ναι, άστε μη, άστε τα σάλια. Στην ψυχούλα είναι και αυτά εδώ. Άστε. Εσείς είσαι αλλιώς οι χριστιανοί και γενικά οι θρησκείες δεν πιστεύουν ότι τα ζώα έχουν ψυχή. Άλλο, ρε, γιατί δεν έχουν δάχτυλα να πάνε ανάψουν κεριά. Εντάξει, ναι, αυτά, ναι, τα ναι, 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 ναι. Όποιος λοιπόν θέλει. Ότι είναι κρίμα. Ναι, επειδή όποιος θέλει να πάρει ένα τέτοιο σκυλάκι, εγώ πάρα πολύ το άρεσα. Πολύ, πολύ γλυκούλικο είναι. Ασπρόμαυρο είναι μαύρο με άσπρες αποχρώσεις στα ποδαράκια του κτλ. Άμα και κανένας παοξής που θέλει να έχει ασπρόμαυρο σκυλάκι να πούμε.
Πολύ ωραία να πάει να το πάρει. Όποιος δύναται και έχει σκοπό, καλό είναι να πάρει. Δύναται. Ναι, όποιος δύναται και έχει σκοπό. Πάρει τη γραμματεία, αφήστε όνομα, τηλέφωνο και θα σας πάρει. Θα το δώσω εγώ τα τηλέφωνα, θα κάνω το διαμεσολαβητή στο ζευγάρι αυτό. Τι ποιος πέθανε. Τι, που κάνεις το διαμεσολαβητή. Ναι, ρε, γιατί, κρίμα είναι, όντως. Πρώτον, δεύτερον. Περιμένω τηλέφωνα. Δεύτερον. Πήγα στα MMA. Μου το έπαιρνε, περίμενε λίγο. Πήγα στο Παλατάκι. Είχε κόσμο. Είχε χιλιά άτομα. Είναι καλά, είναι με ικανοποιητικό. Όχι, δεν πολλά άτομα, χιλιά άτομα. Ναι, εκεί και... στο, πώς το λένε, στο Ηρακλή, το γήπεδο, το, πώς το λένε. Στο Ιβανόφι. Είχε 3.500 κόσμο. Ναι. Λοιπόν, τα μάτια. Εκεί όμως μου είχε πει, μου ναι. πει ότι ήταν. Ήταν Αλβανοί, ήταν. Πολύ Αλβανοί. Πολύ Αλβανοί. Γενικότερα σε αυτά που έχει δει μέχρι τώρα. Ναι. Έχει πολύ κόσμο. Ποιο έχει πολύ κόσμο. Έχουν πάρα πολύ κόσμο. Γενικότερα όσους αγώνες έχει δει. Έχει. Τα... Και άκου, Γρηγόρη. Εμείς όταν ήμασταν μικροί, τέτοια δεν είχαμε. Καμία σχέση. Αν είχαν κάτι βρώμο γυμναστήρια, κάτι βρωμοποδαράδες με κάτι ποδαράκια, κάνανε σχέση. Πάγκο και παίρνανε αυτό κτλ. Τέλος πάντων, το, η πυγμαχία μπήκε. Τότε είχε το bodybuilding, Klein Mike. Και βάζαν λάδια να δείχνουν. Λάδια, άμα πλακώντας το ξύλο με κάνανε, δεν μπορούν, τα χέρια δεν φεύγαν με τίποτα. Λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις εδώ. Πρόσεξε. Ο ωραιότερος αγώνας έγινε μεταξύ δύο γυναικών. Γιατί 3-5 λεπτά δεν άντεξε κανένας. Κανένας. Δηλαδή στο 4ο λεπτό πάρ' τον κάτω τον έναν. Στο δεύτερο πεντάλεπτο, στο δεύτερο λεπτό, πάρ' τον κάτω τον άλλον. Δεν είδα μάχη, δεν είδα δηλαδή suspense. Η Ρενάτα, η Ουγγαρέζα με την Καμελίτσα, την Ελληνίδα, δώσαν ματσάρα, στο οποίο ο διαιτητής Μαυρίδης έπαιξε υπέρ της Ελληνίδας. Απαράδεκτος! Και τις έβγαλε ισόπαλες. Εγώ γιούχαρα από κάτω. Ναι. Ούστρελο δεν τρέπεσε λίγο καθήκη, να πούμε και τα λοιπά. Σου πάνε τίποτα. Γελούσα, λέει, έχεις δίκιο, λέει. Λέει, μην το κάνεις θέμα και τα λοιπά. Λέει, μην το κάνω θέμα. Δεν έχει. Και ήταν δεύτερο κομμάτι. Έπαιζε, box, έπαιζε με ένα Αριανός. Αθλητής του Άρη, ο Σκαφιάς. Με το Χατζησάβα αντίπαλοι. Φοβερό μάτς. Κέρδισε ο Αριανός. Είχε κάμια εκατοστή Αριανούς εκεί φωνάζανε. Απόν ο Άρης βέβαια από αυτή την ιστορία. Ο φίλος ο Ψηφίδης σε καμιά ταβέρνα θα ήταν. Θα κοπάναγε να πούμε καραμουζάκι. Μαζί ήσασταν. Κάτι ντρέπεστε λίγο ρε. Παίζει αθλητής του Άρη MMA. Και πήγαν εκεί οι σουπεράδες να πούμε. Και ο Άρης δεν εκπροσωπήθηκε. Έσοδα έχει για τον Άρη αυτό. Όχι, δεν έχει έσοδα. Εντάξει, τελείωσε που κάνει. Α, έτσι, ε. Και το τρίτο. Θες πληρωμένη απάντηση. Πάρτινα. Στα 120 κιλά δυο βόδια. Η ματή βόδια. Ένας Τούρκος. Ο οποίος έβαλε και τη σημαία των γκρίζων λύκων εκεί πέρα. Oh. Και πάλεψε με τον Αρζουμανίδη τον Γιάννη. Ένα βοηδομούσχαρα, πολύ δυνατό παιδί. Τον σκότωσε ο Γιάννης. Τον σκότωσε ο Γιάννης. Καλά τον έκανε. Ένα λεπτό έμεινε ο Τούρκος απάνω. Το βρωμότουρκο τώρα σηκώνει και τους γκρίζους λύκους. Γιατί ρε κοκκινή. Γιατί σήκωσε τη Τουρκία σα σήκωνε. Ναι. Τον γκρίζων λύκων τη σήκωνε. Δηλαδή αμέσως εσύ τι θα έκανες, κοκκινή. Μανούρα θα έκανες. Άκου να δεις τώρα φασιστάρια. Από που και αν προέρχονται. Δεν κατάλαβα. Γκρίζι λύκη μαγιά. Η Μεγάλη Αλβανία ο άλλο. Ή εδώ τη σβάστηκα κάποιοι ναι. κουτοπώνυροι. Τι λέτε τώρα. Έκρηξη ελληνισμού κόκκινο. Δεν ελληνισμού. Τέλος πάντων, με σημαία των γκρίζων λύκων μπήκανε. Παλαιστής ο Γιάννης ο Αρζουμανίδης, αθληταράς. Είναι πρώτος στην πάλι, ε. Μόνο το, με το που το γράφησε τον Τουρκαλά, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Σαν τον Βοά που πιάνει το ελάφι. Τέτοιο πράγμα. Αυτά είχα να δω και επίσης με έβαλε ο Σύφης. Ο οποίος ο Σύφης εκεί είναι αυτός ο οποίος. Σπίκερ. Ο σπίκερ. Όχι ο σπίκερ όμως. Ο σπίκερ στους αγώνες του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Ναι. Μου λέει, έλα σε δείξω, λέει, το αρχείο μας εδώ. Ναι. Και με έβαλε σε κάτι αίθουσες όπου υπάρχουν ταξινομημένες ομάδες, λάβαρα, κύπελα κτλ. Με μεγάλο νοικοκυριό. Ωραία. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αυτά ναι. έχουν μεγάλη σημασία. Είδα μεγάλο νοικοκυριό. Εξεπλάγιν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εξεπλάγει. Θα σου πω τι. Θα σου πω το καλό. Κάποτε με έναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου είχαμε αυτή την κουβέντα. Όχι τώρα, 20 χρόνια πριν. Εσύ είχε με άνθρωπο του ποδοσφαίρου 20 χρόνια πριν. Σε κάνα καζίνο ή σε αυτά παίζατε. Όχι. Στα γραφεία τη ΠΑΕ. Στα γραφεία τη ΠΑΕ. Και το λέω, δεν μπορεί να είσαι έτσι εδώ πέρα. Ναι, παλικάρι μου, τι να πει. Το λέω, έχει ένα σκαρμό παιδάκι έρχονται και παίζουν. Ναι, ναι, ναι. Έχετε κάποια πράγματα να δείξετε αυτά παιδιά. Τι είναι αυτό το οποίο εκπροσωπεί. Τέλο πάντων, ο ΠΑΟΚ πήρε. Εσύ πήγε κάτι και εντυπωσιάστηκε. Σκέψου το παιδί, όταν το βλέπει αυτό, λέγεται Βάο, λέγεται Άρης, λέγεται Απόλλων, λέγεται Ηρακλής, λέγεται ΠΑΟΚ, λέγεται. Όπως και αν λέγεται, όταν βλέπει νοικοκυριό και τα βλέπει πράγματα σε τάξη τα οποία δείχνουν ότι πρέπει να το σεβασμό να τον κερδίζεις. Τέλος. Όχι να τον επιβάλλεις. Πάει τελείως. Λοιπόν, λες το διπλανό σου λέει. Άμα εγώ έφαγα μπούλινγκ για το επίθετό μου, αυτό με αυτή τη φάτσα θα έπρεπε να κλείσει σε μια γωνία σε εμβριακή στάση.
Το κουνούπι. Ρε το κουνούπι. Γρηγόρη, αν δίνανε χορηγία Grizzly League, τι θα έκανες? Α, καλά σε ρωτάει. Εσύ είσαι ανόητος. Θα τα έπαιρνε. Και άλλη φορά θα τα έπαιρνε και εσύ. Υποψιαζόμουν. Θα τα έπαιρνε, το λέω εγώ. Υποψιαζόμουν ότι μπορώ να κάνω λάθος μαζί σου. Θα τα έπαιρνε. Αλλά δεν κάνω λάθος. Θα τα έπαιρνε κόκκινη και θα λέει άλλο η δουλειά, άλλο η ιδέα. Θα τα έπαιρνε. Θα πρέπει να λέω για του Grizzly League του καλή που είναι. Θα μα τα δίνανε. Ο κολοτούμπε θα έκανε. Μάλιστα. Το πιστεύει αυτό για μένα. Για σένα, για όλου. Μόνο για σένα. Οκ, okay, αφού το πιστεύεις, εγώ δεν λέω τίποτα. Τι, άμα σου κάτσουν μια κατοστάρα η Grizzly League. Μα δεν το έκανα για κανένα αυτό. Άσε ρε κόκκινε που δεν το έκανε για κανένα. Πάμε παρακάτω. Τα λεπτά κάνουν κουμάτι. Όταν μιλάς για φασισταριά, πενσημαίε, τον Κρίζο Λίγκο και τι μεγάλε Αυστραλίε, πώ τον είσαι τον Κάτσε, κόκκινε. Ο Κάτσε ζήτησε συγγνώμη, φίλε. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη επειδή είναι πατριώτη ο Κάτσε. Ζήτησε συγγνώμη. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη επειδή είναι πατριώτη. Φαλάκρα να φορά κράνο στο μηχανάκι, αποτελεί κακό πρότυπο. Μηχανάκι. Ναι. Ανέχεις. Ήθελα να πάω στο γυμναστήριο με το λεωφορείο. Πήρε η γυναίκα μου το αμάξι να πούμε και δεν είχε λεωφορεία σήμερα. Και από ό,τι έμαθα. Φίλε, έχει να ανεβεί σε μηχανάκι. Ναι. Τελευταία φορά που είχα εγώ τη Βέσπα το 2000 από τότε. Τελικά με τον ΟΑΣ υπάρχουν δύο απόψεις. Σήμερα έχει απεργία. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει γιατί δεν είχα να κυκλοφορήσω. Επαόριστον είναι. Επίσκεση. Πρόσεξε τώρα. Οι αστικατζίδες λένε ότι το κράτος του τρώει λεφτά. Το κράτος λέει τα λεφτά σας τα δώσαμε. Τα λεφτά σας τα δώσαμε και τα φάγανε αυτοί που είναι οι μάγκες εκεί, οι συνδικαλιστές. Δεν είναι αυτό. Κάτσε. Ένα, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Λέει το κράτος. Άκουλε. 10 δευτερόλεπτα. Εγώ τον άκουσα τον υπουργό. Να αφήσει το παραμύθι ο ΑΣΤ, τα λεφτά τα δώσαμε και τα φάγανε. Ακούστε λοιπόν τι ισχύει με τον ΑΣΤ. Όχι, θα το πει ο Κώστας. Είναι η μοναδική εταιρεία η οποία ισχύει. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς όπου λέει. Τα λεφτά ποιος έφαγε κόκκινη, χέσε τώρα. Δεν έφαγε κανείς λεφτά. Πώς δεν έφαγε κανείς λεφτά. Άκου πρώτα να μάθεις. Για μάθε, για στον ΟΑΣΤ υπάρχουν πάρα πολλοί μέτοχοι. Ναι. Οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά λοιπόν, πρόσωπα. Ναι. Πρώτα θα παίρνουν. Είναι αποφασισμένο. Ναι. Πρώτα να δίνουν τα μερίσματα ναι. Και μετά να πηγαίνουν τα λεφτά οπουδήποτε αλλού ναι. Σε μισθοδοσίες κτλ. Είναι ναι. Πιθανό λέει, το κράτος. Ναι. Επειδή είναι κεροφόρος ο ΟΑΣΤ να δώσουν τα λεφτά να πήγαν στα μερίσματα. Και να μην μείνανε για το μισθοδοσία. Ε, αυτό λέμε ρε κόκκινε. Το κράτος τα έδωσε τα λεφτά. Τι σχέση και αυτό που σου λέω ρε βλάκα. Με αυτό πήγες να πεις. Σου λέω τι ισχύει επακριβώς. Τα λεφτά μπορεί να τα έδωσε το κράτος όντως. Αλλά το ίδιο το κράτος μέσω του υπουργού λέει ότι τα φάγανε τα λεφτά. Αυτό λέει. Ηλίθιε. Αυτό λέει. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Εγώ είμαι κράτος, δίνω τα λεφτά ναι. Σε σένα. Ναι. Να τα δώσεις στους εργαζομένους. Και εσύ δεν τα δίνεις. Γιατί ισχύει αυτό το πράγμα. Με νοιάζει γιατί ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει. Είναι η μοναδική εταιρεία που ισχύει. Δηλαδή τι. Πρώτα πρέπει να πληρωθούν οι υποχρεώσεις. Αφού είναι, αφού είναι κρατικό δημόσιο. Ιδιωτικό δημόσιο. Ναι. Αφού είναι εγώ είμαι οδηγός. Εισπράκτορας ελεκτής. Και θέλω να πληρωθώ. Και είμαι πίσω. Ποιο να ζητήσω τώρα. Εισπράκτορας ελεκτής δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει ελεκτής. Κατεργήθη. Πώς δεν υπάρχει ελεκτής. Υπάρχει. Δεν υπάρχει ελεκτής. Εισπράκτορ δεν υπάρχει. Εντάξει δεν υπάρχει εισπράκτορ. Ωραία. Μας κάνεις μάθημα τώρα. Όχι. Έκανες ένα λάθος, σου κάνω μια επισήμανση. Είμαι οδηγός του ΟΑΣ. Ναι. Έχω να πληρωθώ τέσσερις. Για μένα μήνες. Πρέπει να πληρωθείς. Πρώτο μισό, είναι μισό, μισό, μισό. Το κράτος αυτό που είναι να το δώσει. Λέει το κράτος το έχει δώσει. Και λέει να αφήσει ο ΟΑΣ τις ιστορίες, θα φάγανε τα λεφτά. Εγώ τι να σκεφτώ σαν πολίτης. Εγώ σαν πολίτης τι να σκεφτώ. Ότι το κράτος δεν έδωσε λεφτά. Άρα οι άνθρωποι είναι απλήρωτοι γιατί το κράτος δεν έδωσε λεφτά. Και αν το κράτος έδωσε λεφτά, πού πήγαν τα λεφτά. Εγώ σαν πελάτης του ΟΑΣ. Αυτό τι, ναι, πρέπει τι, ο πρόεδρος του ΟΑΣ ναι, να απαντήσει. Να βγει. Και να πει τι ισχύει. Τι. Ο Στεφανίδης. Ναι. Ναι. Χάνει 170.000 ευρώ την ημέρα από τις επισχέσεις. Επί 31 μέρες πόσο είναι κόκκινε. Ένα δις. Ένα εκατομμύριο. 6 εκατομμύρια. Πάμε παρακάτω. Άστο, μην το πιάνεις. Είναι έσοδα. 5%. Έσοδα. Άρα ποιος έχει είναι δίκιο. 5 εκατομμύρια 100 χιλιάδες. Ναι. 2,5 εκατομμύρια είναι οι πληρωμές. Συγγνώμη ρε παιδιά. Μάλιστα. Συγγνώμη ρε. Τι συγγνώμη ρε. Να καταλάβουν όλοι κάτι. Τι να καταλάβουν. Σήμερα που μιλάμε. Έπιασε ο Έλληνας λεφτά. Ο ΟΑΣΤ είναι μονοπόλιο. Ναι, ωραία. Σε δύο χρόνια που ολοκληρώνει το μετρό σε τρία. Ναι. Ο ΟΑΣΤ δεν θα είναι μονοπόλιο. Ναι. Αυτά που κάνετε τώρα τα σκέφτεσαι θα γίνει όταν θα σταματήσει αυτό το πράγμα να είναι μονοπόλιο. Γιατί έχουν και συνέχεια. Καλά, εντάξει, άσε να γίνει και άμα ζούμε τότε. Βρε, θα γίνει, προχωράει εντάξει. Το μετρό. Ωραία. Όταν θα σταματήσει το μονοπόλιο. Εγώ πάντως. Έχετε σκεφτεί τι θα γίνει. Η κοινή γνώμη ακούει ένα υπουργό, γιατί η γλώσσα του σώματος φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ο υπουργός λέει αλήθεια, χωρίς να ξέρω. Γιατί λέει εγώ, εμείς τα δώσαμε και υπάρχουν και καρδιά. Πού πήγαν τα λεφτά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί,
Γιατί αν δεν εκεί τα δώσα... έπρεπε να ξεκαθαριστεί, ναι, ότι αυτά τα χρήματα τα δίνουμε, ναι, για τη μισθοδοσία. Ναι. Και πού πήγαν τα λεφτά, κόκκινε. Γιατί ό,τι δίνει το κράτος. Πού πήγαν τα λεφτά. Ό,τι δίνει το. Άκου να σου πω. Δεν ξέρω αν λέει αλήθεια ή ψέμα το υπουργός. Ο υπουργός, ναι. Φαίνεται στη διάβγεια αν αυτά τα χρήματα μπήκαν ή όχι. Ναι. Από τη στιγμή που φαίνεται στη διάβγεια. Τάδος υπουργός. Δεν ξέρω. Λέει τάδος. Μπες στη διάβγεια και δες. Ποια διάβγεια, ρε, ποια διάβγεια. Εντάξει, λοιπόν, από εκεί και πέρα διάβια, είναι θέμα σημείο, πώς διαχειρίστηκε ναι, ο ΟΑΣ τα λεφτά. Τα χρήματα αυτά. Αν τα έδωσε μετόχους ναι, και αδιαφόρησε για το, για το αίμα του. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Τελειώσαμε. Εντάξει, ούτε αβάντα τους κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Χαιρετικά με κολοκόμματα τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν ήθελε ο ΠΑΟΚ το ματς. Η σωστή ερώτηση είναι μπορεί με την ΑΕΚ. Γιατί και τα δύο πήρε τα μουσαντένια, λέει ο Τάσος. Ποια πήρε και τα μουσαντένια. Λοιπόν, παιδιά. Ξανά θα το πω, μην πιάνεστε. Η ΑΕΚ στον τελικό πήγε με λάθος τακτική. Με λάθος τακτική, με λίγα χαφ. Και πήγε ο ΠΑΟΚ με λάθος τακτική σε αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ πρόσεξε την άμυνά του, γιατί η άμυνα το πήρε το. Η άμυνα πήρε το μάτς. Η άμυνα πήρε το μάτς. Και εδώ ο ΠΑΟΚ, ρεμπέτα σκέρ, όσα βάλω και όσα φάω δεν με νοιάζει. Εγώ πηγαίνω στην καλή την κλήρωση και ανάθεμά με αν με ενδιαφέρει εμένα το Champions League, γιατί αν θα με ενδιέφερε θα είχα κάτσε Τζίμι Ροτ. Κάτσε Τζίμι Ροτ. Κάνιας να κρατήσω το 0 και στη χειρότερη να βγω 0-0 με στην Τούμπα. Και όχι να με κάνει 4 ευκαιρίες μάτια από τον άξονα. Το πρώτο 20 λεπτό να γίνεται πάρτι. Και από τις πλευρές να μην μαρκάρει κανένας. Γιατί στον τελικό σφίξαν οι κόλλοι πολύ δυνατά. Τα μπακ κοντά, οι στόπερ δεν βγαίνανε ψηλά και ιστορίες. Ενώ τώρα δεν με νοιάζει, ανεβαίνω, κατεβαίνω, χάσω, κερδίζω, δεν με ενδιαφέρει. Και η ΑΕΚ φάνηκε σε αυτό το παιχνίδι ότι ενδιαφερότανε πολύ περισσότερο σαν στόχο και όχι ο ΠΑΟΚ. Τέλος. Για τα παράπονα που εισπράττουμε για τις διαφημίσεις, παιδιά, να είστε σίγουροι ότι είναι και δικά μας παράπονα. Και σταματάω εκεί. Μην το πιάνεις το θέμα. Δεν μας ευχαριστεί, δεν μας αφορά όμως. Γι' αυτό πάμε ταχύτατα και δεν θέλουμε να κάνουμε κοιλιές και τέτοια. Εντάξει, όσο μπορούμε. Έτσι. Στα πλαίσια του δυνατού. Στα πλαίσια του δυνατού. Τώρα, για το σκυλάκι δεν ξέρω τι παίρνουν απ' έξω. Δίνετε τα στοιχεία σας. Όποιος θέλει αυτό το μικρό σκυλάκι που είναι 2,5 μηνών, να το χαρίσει. Δεν ενημέρωσε, είμαι σίγουρος. Τι να ενημερώσω. Δεν είπε, ρε. Δεν είπα τώρα. Αφού είναι κεφάλας, ρε. Τώρα θα το μάθεις. Λέει κάτι στον αέρα, ναι, και μετά το λέει στη γραμματεία. Ναι. Δηλαδή μπορεί η κοπέλα να έχει δεχτεί 10 τηλέφωνα, ναι, 1, 5, 100, ναι, και να μην ξέρει γιατί πραγματισμοί. Θα εξηγήσουν, είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι εσύ θέμα... όταν κάνουν κάποιο λάθος τα κορίτσια και γίνεις εξωφρενών. Σιγάρε. Αυτές, γιατί να μην τσατσουστούν εσένα τώρα. Τσουστούν με εμένα. Γιατί να με θυμώσουν. Θα θυμώσουν. Είπα εγώ να μην θυμώσουν. Εγώ απαγόρεψα κάποιον να θυμώσει μαζί μου δηλαδή. Για τον Άρη τι έχεις να πεις για το Σαββατιάτικο. Εγώ δεν έχω να πω για τον Άρη. Έχω να πω για τον Γκέραρτ. Σοκαρίστηκα, φίλε. Και τι σοκαρίστηκες, φίλε. Είχε κανένα πρόβλημα υγείας. 77 χρονών. Πριν 20 χρόνια έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Ήδη έπρεπε να έχει πεθάνει ο Γκέραρτ, σύμφωνα με τα στατιστικά. Γιατί αν κάνεις bypass 20 χρόνια δεν πας. Οι γιατροί λένε ότι το bypass πάει 30. 13 χρόνια πάει το bypass. 30 πρέπει χρόνια να το ξανακάνεις. Άσε τι λέει, είναι δική σου 30 γιατροί. Χρόνια. Δική σου γιατροί μπορεί από τη Βουλγαρία να το πήραν. Πολύ γνωστοί καρδιοχειρούργοι λένε ότι πάει 30. Αν πήγε 30 χρόνια ένας με bypass με μία εγχείρηση, φέρτο μου να τον κάνω άγαλμα. Αν πήγε ένας. Ας το παραμύθι. Ψεύδο, με μπαλονάκι πας 50 χρόνια. Με bypass δεν πας. Το ξέρεις το έργο. Άστο τώρα το παραμύθι. Άμα κάνεις ατασταλίες δεν πας. Άμα κάνεις, δεν ξέρω τι άμα κάνεις ατασταλίες. Αν πήγε ένας 30 χρόνια με bypass, φέρτε μου να το δω. Ένας. Φίλε, δεν είμαι γιατρός. Άμα δεν είσαι γιατρός, μιλες λακαμία. Μα επειδή χρειάζεται δικό μου άνθρωπο να κάνουμε bypass, ναι, μου λέει 30, μέχρι 30 πώς, χρόνια. Πότε πάει το έκανε το bypass, το 11. Το 11? Ναι. Δεν θα πάει 30 χρόνια. Ηλικιακά δεν παίρνει να πάει 30 χρόνια, αλλά μπορεί να πάει. Και στα 40 να το έκανε, δεν πήγαινε 30 χρόνια. Ρε τώρα εξετάσαι με την καρδιά που έχουν πέρασει 7 χρόνια και. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο άνθρωπος? 80. Αυτός είναι στο τέλος ο άνθρωπος. Εντάξει. Και η καρδιά του ήταν. Την Πέμπτη κάναμε εξετάσεις και λειτουργούσε άριστα. Εντάξει, 80 είναι ρε κόκκινε. Άριστα. Άριστα, 80 και είναι. Πολύ επιβαρημένη η υγεία, το ξέρεις. Εντάξει, 80. Άστο, λοιπόν. Α02 και ένα. Τι τον είδες, γιατί τον είδες τον κύριο αυτό, τι. Ρε φίλε, εγώ τον είχα γνωρίσει μια φορά. Ναι. Είχα δει ένα Λεβέντι Ολλανδό, ρε παιδί μου. Λεβέντι... Είχε τις συγκεκριμένες του. 77 είναι ρε κόκκινε. Είχα το δω πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και όταν το βλέπεις τώρα τον άλλον έτσι, σοκάρεσαι ρε φίλε, δεν είναι κάτι. Εσύ κόκκινε 77 χρόνια και εγώ πώς θα είμαι. Δεν ξέρω αν θα φτάσω. Άρα καλά είναι ο Γκέραρτ που είναι. Δεν ξέρω αν θα φτάσω. 77. Δεν ήταν ευχάριστη εικόνα για μένα. Κακώς βγήκε εκεί και πήγε. Αν εγώ ρε κόκκινε είμαι στο αναπηρικό αμαξίδιο. Έχω Αλτσχάιμερ. Έχω προβλήματα υγείας. Δεν θα απαγορεύσω τον άλλο να με πάει σε δημόσιο. Δηλαδή όλοι αυτοί που πάνε με αναπηρικά αμαξίδια στους αγώνες δεν πρέπει να πηγαίνουν. Άλλο ρε, αυτός έχει πάθει Αλτσχάιμερ, δεν καταλαβαίνει που είναι. Έχει τέτοια θέματα ο άνθρωπος. Κρίμα ρε φίλε. Τι κρίμα, δεν είναι καλή εικόνα αυτή. Να βλέπεις ας πούμε έναν παλιό αθλητή, λέμε, έναν παιδαρά 30 χρονών που πήδαγε μέχρι εκεί. Και τι να τον κάνουμε, να τον κρύψουμε.
Εγώ θα κρυβόμουν. Λάθος κάνεις. Εσύ θα είχες την αίσθηση αν έχεις αυτές τις ασθένειες. Ναι. Του τι κάνεις. Η δική σου υπάρχουν δύο. Όχι, δεν όταν... όχι, λάθος κάνεις. Όταν έχεις τέτοια προβλήματα υγείας. Ναι, ναι, ναι. Τα οποία το μυαλό σου ταξιδεύει αλλού. Ναι. Άλλοι αποφασίζουν για σένα, όχι εσύ. Ναι. Λοιπόν, οπότε πρέπει οι δικοί του να πάρουν μια απόφαση. Ναι. Εσύ λες πρέπει να τον κρύψουμε. Ανάλογα τι άνθρωπος ήταν. Άμα ήταν κανένας φουκαράς, θα σου πω εγώ. Ο οποίος ήταν δημόσιος υπάλληλος. Φουκαράς, ήταν με τον Καζατζίδη όλη μέρα. Γκρίνια. Έτρωγε φάπα από τη γυναίκα του, δεν μίλαγε. Έτρωγε φάπα στη δουλειά, δεν μίλαγε κτλ. Δεν πειράζει να εμφανιστεί έτσι. Άμα είναι κανένας πεθαράς δύο μέτρα που πηδούσε και έδερνε και έκανε πράγματα, ναι, και ναι, θάματα. Ναι. Αν τον εμφανίσεις έτσι δεν είναι ωραίο. Ανάλογα τι είσαι. Εγώ λέω ότι καλό είναι να μην τον εξαφανίσεις. Εγώ λέω να τον εξαφανίσεις. Αν είναι πεθαράς. Για να μην χαλάσει την εικόνα. Ναι, να μην χαλάσει την εικόνα του. Αν είναι κανένα με χαλασμένη εικόνα, και τι έγινε να τον εμφανίζει έτσι. Αυτό έχω να πω. Καλά. Καλάθια. Και κούπες. Θα θες ξύλο. Θες ξύλο εσύ. Λέγε τα θέματα. Αλφα μη δύο κενό. Άσε μας ρε κόκκινα. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 για τους 21ους λέω. Έξι είστε μέχρι τώρα. Άντε αυτό τον κόπρο μου το που εδώ φαγώθηκε ότι δεν μαζευτείτε. Έξι, ένας, δύο, τρεις, ναι. Τέσσερις, πέντε, έξι. Άλλοι 14. Ναι ρε κόκκινα, ξέρεις τι μου θυμίζεις. Ό,τι θέλω. Δεν θέλω να μου πεις. Ένα, όχι, έχω χορηγό να πω. Ένα δευτερόλεπτο. Μου τρως την εκπομπή. Άκου να δεις. Με κάτι Opel Record, δεκαετία του 80, και είναι η Vromoment. Έβγαζε εκεί πέρα Ντελάλη. Η ομάδα μας παίζει με τον Φίλιππο Αγίου Βαλερίου. Ακούσατε, Βαλερί. Ακούσατε. Και γύρω. Δεν τραβάει, ρε κόκκινε, πάω να θυλάω. Θα τους μαζέψω, 20. Θα τους μαζέψω, λοιπόν. Για οριστική διαγραφή αυτοκινήτου, αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντα μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν πολυετήπειρα στο χώρο, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική, λοιπόν, διαγραφή, καλείτε 18133 στο αδερφή Κωνσταντινίδη. Λέων, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM με τους... Στους 95,5 των FM. Ναι, ναι. Η Λέων κέρδισε ένα 3 χθες. Αν ενδιαφέρεσαι. Και 3-1 κέρδισε η Γιουβέντους στην... Δεν με ενδιαφέρει. Η Ρώμα τη Γιουβέντους. Ναι, ναι. Λοιπόν, 9.55 το μήνυμα στο 54-340. 3 εντάρια είναι δικά σας. Αλφα μη 2 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Με πολύ υδρότα έχουμε φτάσει στους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δεν τραβάει. Άλλους 13 θέλω. Δεν τραβάει. Ακούσατε. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Αλφα μη 2 κενό, πάω και ονοματεπώνυμο στο 54. Δεν, τι πάθαμε, δεν τι τραβάμε. Τραβάει, ρε, για να μαζέψουμε 20 άτομα στο καζίνο. Δεν τραβάει. Οριόμαστε. Άκη. Λοιπόν, Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με Hyundai i20 με 10.990 ευρώ, με 1.200 κυβικά κινητήρα βενζίνης, με 2 χρόνια εγγύηση, με 2 χρόνια σέρβις, εντάξει, δωρεάν, με 5 χρόνια εγγύηση και με περισσότερα, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Παρακαλώ! Ναι. 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 Γρηγόρη. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ. Ας μιλάμε. Ο Κωστάκης δίπλα σου είναι. Ναι, ρε Αχιλέα. Δεν είμαι Αχιλλέας. Ίδια φωνή έχετε. Πώς είπατε? Ίδια φωνή έχετε. Πάρτο ρε φίλε γρήγορα το θέμα. Για δώσε μου λίγο τον Κωστάκη. Πάρτο να πάρτο. Λέγε φίλε. Κωστάκη. Ναι φίλε. Επειδή κατέχεις το τόπι καλά και όπως τον πρόλογο σου θα είπες καλά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Ναι. Συμφωνούμε και παυξάνω. Εγώ είμαι αεξής βέβαια. Mm-hmm. Και είδα ένα παιχνίδι διαφορετικό. Και όπως το είπες έτσι ακριβώς είναι. Τώρα αν ήθελε ο ΠΑΟΚ να το πάρει, δεν το πάρει, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλια. Γιατί ο ΠΑΟΚ βολεύτηκε με το κυπελάκι. Που έπρεπε στο κύπελο να βάλει του Καλφόγλου τη φωτογραφία επάνω. Του Καλφόγλου. Να μην το ξεχνάμε. Και το αποτέλεσμα δική την ΑΕΚ. Που έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Δεν 4 έπρεπε να είναι, σωστό. Ε? 1-4 έπρεπε να λήξει. Έτσι ακριβώς, έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Και πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα πάει στο τελικό. Ότι η ΑΕΚ θα βγει πρώτη έξω στο τελικό. Ναι, πρώτη. Το πιστεύω που πέρασε την Τούμπα έτσι. Γιατί η Τούμπα είναι. Είναι ο Ολυμπιακός του Βορρά. Ναι. Τη φοβόμουνα, ειλικρινά τη φοβόμουνα. Και αφού πέρασε μέσα από την Τούμπα,
Πιστεύω η ΑΕΚ θα βγει πρώτη. Αν ήταν. Τώρα μην με κάνει να δικαιώνω με δικηγόρο. Μην με κάνει να γίνω. Αν ήταν όπω τη φοβόσουν, δεν θα περνούσε. Όχι, τη φοβόμουν λόγω διαιτησίας, Γρηγόρη. Είδε να χρειάζεται κάτι να φοβηθεί. Όχι, δεν είδα απλώ, γι' αυτό φοβόμουν. Λέω, αν περάσει από την Τούμπα, μετά τα υπόλοιπα είναι εύκολα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα βγει πρώτη. Τώρα αν θέλει το πιστεύετε, αν θέλει το όχι. Ο ΠΑΟΚ δεν έδειξε τίποτα εχθές. Τώρα ή βολευτήκαμε το κυπελάκι και ήταν βαρύ, φαίνεται και πώς θα το σηκώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα άλλο, ότι το τυρί είδανε, τη φάκα δεν είδαν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν το καταλάβαμε αυτό. Φάκα δεν την είδανε. Ναι. Θα φανεί στο τέλος, Θα φανεί, εσύ το είπες κιόλας, Σικώστα, ότι δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να περπατήσει. Το είπες και μόνος. Μη βιάζεσαι, το δούμε. Δεν πρόκειται να περπατήσει, γιατί φίλε, ο στόχος το επετέφθη. Όταν ένας άνθρωπος, ένας οργανισμός, μια ομάδα πάψει να έχει στόχο, τελειώσαμε, επόμενη γραμμή. Εφόσον το τελικό σκυπέλου και το κύπελο του δίνει την καλή κλήρωση, τελειώσαμε. Πάμε. Ούτε άμυνες φυλάγονται, ούτε τακτικές έχουμε, τίποτα. Καλημέρα. Άλλοι 10, παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σου. Καλώς τώρα. Λοιπόν, ρε παιδιά, ΠΑΟΞΙΔΕΣ είμαι. Μπράβο. Θέλω, Κώστα. Χτες πήγες ή το είδες. Μην τον κόβεις, ρε κόκκινε. Λέγε, ρε φίλε. Γρηγόρη, μαζί έχουμε εκεί και τίποτα. Μη ρε φίλε, τελείωνε το να πούμε. Λίγο χρόνο έχουμε, λέγε. Τελειώνω, λοιπόν, άκου. Θέλουμε στην Ελλάδα επενδυτές ή όχι. Τι να θέλουμε στην Ελλάδα. Εννοείται, ρε φίλε. Δίνουν δουλειές να φέρουν λεφτά. Εννοείται, ρε φίλε, τι ρωτάς. Σαν το Σαββίδι, θέλουμε άλλους 5, 10, 15. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, ρε κοστά. Ευπρόσδεκτη είναι. Μπράβο, παλικάρι μου. Μ' αρέσει. Λοιπόν, γιατί το κάνουν πόλεμο ξαφνικά ο Αλαφούζος, ο Κοντομινάς, ακούω τώρα στο Μητσοτάκη. Γιατί ρε φίλε έχουν διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα και συγκρούονται τα οικονομικά συμφέροντά τους. Ωραία. Γι' αυτό. Ωραία. Δεκτό. Κωστάκη, άκου τώρα. Άκου τώρα. Λέει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ δεξιόσκυλο είμαι, ήμουν μάλλον, δεν είμαι. Και εξαιτίας αυτού δεν είσαι. Θα ψηφίσω πρώτη φορά στη ζωή μου, θα ψηφίσω Τσίπρα, ρε φίλε. Μα την Παναγία τα έχω πάρει στο κρανίο. Δεν υπάρχει ελπίδα. Το έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει ελπίδα. Λόγω της ομάδος θα ψηφίσεις άλλο κόμμα. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε αδερφέ. Δεν μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης, το κόμμα, το ρημάδι που εμείς υποστηρίζαμε, ξαφνικά να κατάλαβε ότι υπάρχει διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή με το offside το δικό μου, που ήταν offside, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Γίναμε εμείς κατεστημένο ξαφνικά. Μην τρελαίνεσαι. Ο Μητσοτάκης είναι ένας αντιεπικοινωνιακός, άσχημος, άνευρος, κρύος άντρας. Το πρόβλημα, επειδή επικοινωνία... Το λέει το τεκνό. Ένα λεπτό. Μπροστά στο Μητσοτάκη κόκκινε στην επικοινωνία. Ρε φίλε, δεν σε ειρωνεύτηκα. Το τεκνό λέω. Μην με κόβεις, ρε κόκκινε. Μην είσαι πάλι χειρόφρενος, ρε μπουζί. Κάσε, βρε. Τι χειρόφρενος. Λέει και βρε, κάσε. Μην με κόβεις. Με τα χειρόφρενα. Μπαντιές κάνεις. Ωρε γάμο, το με κόβει, ρε μπουζί. Ο Μητσοτάκης είναι ένας. Συνέχισε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε. Το χιούμορ σου, ρε κόκκινε, άσε. Πάω να βάλω τη Δευτέρα να πατήσω γκάζι στην ανηφόρα. Ανοίγει η τουρμπίνα. Είσαι και καλός, τι καλός, ρε φίλε. Πιλότος. Πιλότος είμαι. Πιλότος. Και οδηγάω σαμπί μου. Λέγε, πάμε, καλημέρα. Πάμε. Γεια σου, φίλε, λέγε. Έλα, γεια. Γεια χαρά. ΠΑΟΞΙΔΕΣ, είμαι στεναχωρημένος. Γιατί είσαι στεναχωρημένος, φίλε. Γιατί όπως είπες, όπως προέβλεψες προχθές, βγήκε πραγματικότητα έτσι. Ο Κώστας Χ περίμενε. Όχι, το είπε. Χ περίμενε. Δεν τον ενδιαφέρει, αλλά δεν πήρα γι' αυτό. Γιατί πήρε. Κόκκινε, πήρα για άλλο. Να πεις. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε σήμερα στη Βουλή. Τι να δεις στη Βουλή, ρε Κόκκινε. Όχι. Μιλούσε ο Κασιδιάρης και πέρασε ο Δένδιας και τον προκάλεσε. Ποιος προκάλεσε τον Δένδιας. Ο Δένδιας προκάλεσε τον Κασιδιάρη. Γιατί τον μιλούσε στη Βουλή. Γιατί. Και ο Νταλαούρας αυτός, Μπαλαούρας, πώς λέγεται, που παριστάνει τώρα τον πρόεδρο της Βουλής, που είπε ότι τα Σκόπια δεν με πειράζει να λέγονται Μακεδονία μαζί με τη Θεσσαλονίκη, τόσο πατριώτης. Και λέω εγώ τώρα σατανική. Είναι πατριώτης αυτός δηλαδή. Όχι, σατανική σύμπτωση τώρα. Α, εσύ πας και κάνεις τα δόντια σου στα Σκόπια. Ο φιλοσκοπιανός Νταλαούρας. Δεν τον προκάλεσε ο Δένδιας. Να είναι στην έδρα. Δεν τον προκάλεσε ο Δένδιας. Ποιον.
Δεν τον προκάλεσε το Κασίδη, πώς το λένε το Κασίδη. Μα αφού μιλούσε ο Κασιδιάρας και περνάει και τον, και τον κοιτάει. Το, το είδες το βίντεο. Πάμε επόμενη γραμμή. Το... Καλημέρα. Δεν το είδες. Εσύ το είδες κόκκινο. Το είδε ο Ιχολίπτης. Με... Εσύ δεν το είδες. Εσύ από πού το είπες ότι δεν προκάλεσε. Από τον Ιχολίπτη, πες μας είπε. Και κάνεις τον έξυπνο εσύ και τη λες εμένα. Βρεούς το από εδώ. Λέγε ναι. Φίλε, ναι. Κύπελο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μετά το ΠΑΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΕΚΤΡΟΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΟΚ. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, ναι. Θα ήθελα να μάθω, επειδή εγώ δεν ήμουν στο γήπεδο και δεν μπορούσα να έρθω με πολλά χιλιόμετρα μακριά, μ' ακούς καταρχήν. Ναι. Σ' ακούμε. Το είδες στο παιχνίδι. Ναι. Στην τηλεόραση το είδα, έφυγα εκνευρισμένος μαζί. Στον τελικό πήγες. Στον τελικό, πού να πάω, 600 χιλιόμετρα μακριά, πού να πάω, ρε φιλαράκι. Εισιτήριο δεν ήρθε, εκτός τούμπας εισιτήριο δεν υπήρχε. Μάλιστα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο κύριος Μητσοτάκης είχε καμιά τιμή εχθές, να ξέρουμε. Πριν το μάτς, ναι, ναι. Βρίζανε τη μάνα του Μητσοτάκη. Μόνο αυτό. Ναι, πριν το μάτς. Πανό δεν υπήρχε, για ευνόητους λόγους, και βρίζανε τη μαμά του κυρίου Μητσοτάκη. Αρκετές φορές δηλαδή. Αρκετές φορές, ναι, πριν το μάτσο. Εντάξει, να το ευχαριστηθεί ο κύριος. Ευχαριστώ πολύ. Καλά τον κάνανε. Καλά τον κάνανε. Χθες την γιορτή τη μάνα που του βρίζανε τη μάνα. Επόμενη γραμμή. Τι να σε πω, ρε. Και έχει πεθάνει και η γυναίκα. Ποιος την έπεισε να την. Αυτοί ψηφίζουν, ρε. Έχει πεθάνει. Του Μητσοτάκη η μάνα. Το ξέρεις. Δεν το ξέρεις ότι πέθανε. Όχι, δεν το ξέρω. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Ακούω. Ναι. Ναι. Σε πήρα και χθες τη μαρμίτα. Ναι, φίλε. Έπεσε ξύλο χθες. Το ξέρω, είδα, δεν είδα το ξύλο. Παοξί με παοξί. Άσε ρε πρόλογο τώρα. Ξύλο. Τώρα δεν ξέρω αν έπεσε, δεν έπεσε. Εντάξει, τον Τζόρνταν λίγο τον τσιγκλάνε και όλοι, η αλήθεια είναι. Ποιος έδινε ποιον. Λίγο, τον έχετε εκεί λίγο. Ποιος έδινε ποιον. Λέγε φίλε. Ήθελα να σε ρωτήσω και χθες, αλλά δεν πρόλαβα. Χθες, αν έπεσε ο Σαχόφ, πιστεύεις, δεν σ' άκουσα την αρχή, τώρα σ' ακούω. Πιστεύεις θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Ο Σαχόφ, φίλε, ήταν τιμωρημένος χθες. Πρώτον, δεύτερον, βγάλει τον Bluetooth να μιλήσουμε καλύτερα. Τρίτον, αν ο Πάοκ ήθελε να φτιάξει τα νότα, το έπρεπε να παίξει ο Κάτσε. Εάν παίζεις με δύο δεκάρια, ο ένας είναι εξτρέμ. Και ο Πέλκας που είναι δεύτερο φόρο ουσιαστικά, η απόσταση επίθεσης άμυνας είναι στα 45 μέτρα. Καταλαβαίνεις ότι ο Μπόκ δεν είχε κανένα στόχο στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν σου πω ότι κάθισε να χάσει. Πήγε όσα βάλω και όσα φάω. Δεν ήταν και μια δοκιμή, μήπως. Καμιά δοκιμή δεν ήταν. Τίποτα. Παίζω ανοιχτά στην Τούμπα, τσιλιμπίν τσιλιμπών, τσατσιλικάκια, τσαλιμάκια, επιθετικά. Και άμα βρεθώ στην κόντρα με τέσσερις και εγώ με τρεις, δεν με νοιάζει κιόλας. Γιατί εγώ παίζω τέλη Ιουλίου. Επόμενη γραμμή. Δεν τον νοιάζει. Τον άλλο τον ένοιαζε που ήρθε σφιχτόκολα. Ο οποίος είναι ύποπτος, πάυσε τον Αϊντάρεκ στον τελικό έξω. Και τον έβαλε εδώ και πήρε το κέντρο. Ο Σωτήρης Μουστάκης. Κόψε με λίγο εκτός αέρα, εκτός αέρα. Πάμε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Για πες μου, ρε εσύ κόκκινε, τι θα γίνει με το πρωτάθλημα. Έχεις καμία άποψη να μας διαφωτίσεις εμάς λίγο. Με το πρωτάθλημα, ποιο πρωτάθλημα. Σχετικά με τι. Ελλάδος, με ποιο πρωτάθλημα. Έχουμε τώρα τον Ιβάν Σαββίδη στα ύψη. Λες ο Πάοκ να μας βγει με το πρωτάθλημα και εκεί πέλο Ελλάδος μαζί. Να μας βγει, βοήθησε με. Παοκάρα, παοκάρα, από ό,τι κατάλαβες παοκάρα. Καλά ξηγέσαι, ναι. Ωραία. Για το πρωτάθλημα θέλω να σε ρωτήσω. Πώς το βλέπεις, λες να πάρουμε και κανένα πρωτάθλημα, να χαρούμε διπλά. Από τώρα, για φέτος μιλάς. Από τώρα, από φέτος. Για φέτος, για φέτος. Όχι. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί το λες αυτό. Θέλω μπορείς να μου πεις τι το λες αυτό. Θέλω να σου πω ψέματα. Να σου πω ψέματα. Όχι, αλήθεια, θετικά θέλω να μου πεις αλήθεια. Σου λέω δεν πρόκειται να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν πειράζει, παιδιά, σας ακούω και χαίρομαι για εσάς πάρα πολύ. Πρώτη φορά βγαίνω. Εγώ σου λέω αυτά που συμβαίνουν. Όχι αυτά που θες να συμβαίνουν. Σαφώς καταλαβαίνω. Κατά, άμα θες να σου λέω αυτά που θες να συμβαίνουν, μιλάμε. Οκ. Okay. Έγινε εγώ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα εδώ πολύ. Εδώ είδες ότι τον Ολυμπιακό το χαϊδέψανε. Το είδες αυτό ή όχι. Στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Εσύ, φίλε μου. Δύο θέματα θα πω. Ένα ποδοσφαιρικό και ένα πολιτικό. Θα ξεκινήσω με το πολιτικό. Έδιρε, λέει, ο Κασιδιάρης το Δένδια. Πότε. Σήμερα στη Βουλή. Τον έδιρε.
Η πραγματικότητα είναι ότι τον έσπρωξε. Άλλο λοιπόν, έδινα, άλλο έσπρωξα. Τον έσπρωξε. Τα κανάλια είπαν ότι τον έδινα, αλλά η κάμερα δείχνει άλλα. Η τηλεόραση το έδειξε. Το έδειξε, ναι. Λοιπόν, και δείχνει σπρωξιά και έγινε ολόκληρο θέμα. Αλλά δεν λένε το τέταρτο μνημόνιο που ψηφίσανε. Άλλο πλάνο είχε, ρε. Άλλο πλάνο είχε. Άλλο δεν πλάνο. Λένε ότι το τέταρτο μνημόνιο που ψηφίσανε και προβλέπει. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε φιλετρά, για να το καταλάβω το έργο. Ναι. Δηλαδή, ψηφίσανε και άλλο μνημόνιο. Βέβαια. Και έπεσε μόνο μια σκουδιά από τον Κασιδιάρη. Ναι, και ασχολούνται τα κανάλια και βρίζουν πάλι τη Χρυσή Αυγή για εγκληματική οργάνωση. Εγώ περίμενα από τη Χρυσή Αυγή πιο δυναμικά να μπει. Άστο τώρα, δεν είναι θέμα τώρα μια μπροξιά. Δεν έγινε και τίποτα. Χθες στη Μαρμίτα μπήκαν δυο θηρία για να χωρίσουν τον Γιώργο με τον Τζόρνταν. Και εδώ έπεσε μια μπροξιά τώρα ο Κασιδιάρης. Βγάλε το δάσκαλο. Ο δάσκαλο. Τι έγινε. Άντε, κόκκινε, πες με το κύριο. Τι λάθος έκανες πάλι. Δεν έκανα κανένα λάθος πάλι. Ορίστε, έλα Δημήτρη. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι έκανε πάλι ο Σορδανάπαλος. Τι είπα, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Με πήρε ο διοργανωτής από το GSP. Άριστη διοργάνωση. Ο Γιώργος ο Βεντούρας, ήσουν εκεί. Ήμουν, ήταν μια διοργάνωση που πραγματικά εγώ χαίρομαι να λαμβάνω μέρος στις διοργανώσεις. Εγώ για τη διατησία ενός μπάτσιπα. Ναι, ανεβάζουν τρομερά το επίπεδο και στο MMA και σε γενικότερα όλα τα δυναμικά αθλήματα τέτοιες διοργανώσεις με πολύ μεγάλο μπάτζετ, με άψογη οργάνωση, με όλα τα πάντα, όλες τις λεπτομέρειες να είναι στην εντέλεια, αλλά κάτι ανέφερες περί αδίκου αποτελέσματος. Λοιπόν, άκου λίγο να κάνουμε μία διευκρίνηση στον κόσμο, γιατί η Ουγγαρέζα Ρενάτα έπαιξε με την Καμελίτσα τη δικιά μας. Και στα σημεία λίγο κέρδισε η Ρενάτα, αλλά ο διαιτητής έδειξε χ, αυτό είπα. Αυτό το κρίνεις εσύ. Εγώ το κρίνω, ναι. Ο διαιτητής, και άμα δείξει η Νόβα το μάτς, εγώ προκαλώ να δούμε το μάτς, αν αυτό το μάτς δεν είχε αδικία. Έστω, ναι. Ο διαιτητής, ο οποίος τη χάρη να είναι και φίλος, ο Γιάννης ο Μαυρίδης, πες του είναι απαράδεκτος άμα είναι φίλος. Όχι, ο Μαυρίδης. Άκουσε, είναι ο κορυφαίος αυτή τη στιγμή. Δεν με νοιάζει ο Κίζας είναι κορυφαίος. Μην τα μπερδεύεις, δεν είναι το ίδιο Κωστή. Αλλά την απόφαση στα μαχητικά αθλήματα δεν την παίρνουν οι διαιτητές. Ποιος? Την παίρνουν οι κριτές. Οι κριτές βγάλαν αυτή την απόφαση. Δηλαδή και εμένα ο να βάλει διαιτητής, ο διαιτητής ακούει τον εκφωνητή. Ακούει τον εκφωνητή να βγάζει έναν από τους δύο νικητές ή ισόπαλο το μάτς και σηκώνει το χέρι του νικητή. Δεν αναμειγνύεται καθόλου στις αποφάσεις. Οπότε οφείλει ένα συγγνώμη στο Γιάννη το Μαυρίδη, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά προχθές, και στον Γιώργο τον Βεντούρα και στη Μαριλένα τη Βεντούρα, τους διοργανωτές. Οι διοργανωτές ήταν άψογοι, φίλε. Ήταν τέλειοι. Και οι παοξίδες με το παλατάκι άψογοι. Εγώ θέλω να με πει η Ρενάτα η Ουγγαρέζα, να τη βγάλουμε στο ράδιο, να μας πει αν νιώθει αδικημένη. Αυτό μόνο. Εντάξει, μπορεί γίνονται αυτά και αυτά τα πράγματα στα δυναμικά αθλήματα γίνονται πολύ όμορφα με μια ωραία ρεβάνς. Έτσι ξαναγίνεται το μάτς. Να πάει στην Ουγγαρία. Και ξεκαθαρίζουν τα αποτελέσματα. Πάντως, αυτό το γυναικείο μάτς που έγινε. Ήταν ματσάρα, καλύτερο. Είδα το καλύτερο MMA από όλους τους αγώνες. Έτσι. Τρία λεπτά πάρα πολύ τεχνικά και από τις δύο αθλήτριες. Ήταν thriller το μάτς. Λοιπόν, σε παρακαλώ, έκανε μπούρδα. Δεν θα το έλεγα μπούρδα, έκανε μια αστοχία γιατί μπερδεύει το ποδόσφαιρο με τα δυναμικά μαχητικά. Βρε, αδικήθηκε η γυναίκα. Αυτό όχι, δεν αδικήθηκε από το διαιτητή. Αδικήθηκε ο διαιτητής, θα σου πω, είδε σε όλες τις περιπτώσεις πώς προστάτευσε τους αθλητές την ώρα που ήταν στο έδαφος, να μην έχουμε χειρότερες τραυματισμούς. Έκανε δεν είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Μια χαρά πήγαν όλοι οι αθλητές. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Μην δημιουργείς τώρα εκεί πέρα σκάνδαλα και έχουμε τώρα ιστορίες. Θέλω πραγματικά να ζητήσεις συγγνώμη από τον Γιάννη τον Μαυρίδη. Δεν ζητά, έλα δώρε! Έλα θα και συγγνώμη! Και από τον Γιώργο τον Βεντούρα, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους είπε, θα άψογα. Ζητά συγγνώμη στον αέρα. Να ζητήσω και από τον Κίζα συγγνώμη τότε. Λοιπόν, να ζητήσω και από τον Λευτέρα που θέλει τον άλλο. Λοιπόν, κάνουν τη δουλειά τους άψογα, οι κριτές μπορεί να υπέπτουν. Πρέπει η διοργάνωση ήταν η καλύτερη. Από εκεί και πέρα η διαιτησία θα την κρίνουμε. Γιατί, πώς κρίνουμε το εκεί, αυτό λέω εγώ. Ναι, αυτό είναι δουλειά των κριτών, δεν είναι δουλειά δική μας. Α, εντάξει, τότε οι κριτές που μετρούσανε. Μπορεί να κάνανε λάθος, μπορεί και όχι. Εντάξει. Οκ, λοιπόν. Θα με περιποιηθείς λοιπόν, αύριο, ευχαριστώ το ξέρω, πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και να ασχολείστε με αυτά που ξέρετε καλύτερα. Έτσι, αλλά ας ασχολείστε με αυτά. Αφαίρεσε τον πληθυντικό σου, παρακαλώ. Ο κόκκινος θα ξέρει όλα. Αφαίρεσε τον. Εγώ δεν ξέρω από δυναμικά αθλήματα. Και δεν εκφέρω άποψη. Αυτό το ζώον. Αυτό το ζώον. Μίλησε και τώρα έβγαλε το μάτς ύποπτο, καταλαβαίνεις.
Δεν ήταν καθόλου ύποπτο, παιδιά. Μια χαρά ήταν. Ματσάρα ήταν. Το ωραιότερο μάτς που απόλαυσα ήταν, πραγματικά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση και την αποκατάσταση της αλήθειας. Ντροπή του ραδιοφώνου, αντί να ζητήσει συγγνώμη κατευθείαν, το σκέφτηκε. Πού να έχεις ψυχή, ρε Κόκκινε, να μπει σε τέτοια θέματα. Πού να έχεις ψυχή, εσύ. Είσαι ένα αρθεολογικός χρυσός, πήρες 30 κάμψεις, δεν πήρες και ποσοστά από τη διαφήμιση, είσαι και βλάκας. Άντε πάλι σε διάλειμμα. Τελείων. Καϊβάνι. Εμένα πήρε ένας αρχηγός κόμματος και ζήτησε συγγνώμη. Αρχηγός κόμματος πήρε εσένα να ζητήσει συγγνώμη. Εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός ο αρχηγός κόμματος? Ο Λεβέντη. Αυτός φελός είναι. Εσύ πώς το ακούγες? Πιο φελός από σένα. Εγώ δεν λέω ότι είναι φελός. Μεγαλύτερο φελός από σένα δεν υπάρχει. Λοιπόν. Α, μη, δύο κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμος στο 54-344. Δίνουμε 20 προσκλήσεις για το θέατρο Βαργίνα, για το Ρίτσι Καζίνο, για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έχετε στείλει 14, άλλους 6 περιμένω. Άντε, γιατί πολλά μας τα είπε η Κότα με λυρί. Λοιπόν, Αγκριπρό, για καινοτόμα λιπάδματα, άριστη ποιότητα και υψηλή παραγωγή σε όλες τις καλλιέργειες. Επίθεση από την αρχή με σύστημα για υψηλή παραγωγή. Αμίνετομ και Steam Crop L για μέγεθος και ποιότητα στα φρούτα. Κάλσιμπορ και Smart Αρβεστίου για σφιχτή επιδερμίδα και αντοχή στο ράφι. Αγκριπρό στο πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι, ο καλύτερος φίλος του αγρότη. Ζήτατε από το γεωπόνο σου ή ενημερώσου το agripro.eu. Λιπάσματα από την Αγκριπρό για να μπείτε δυνατά στο παιχνίδι. Συνεχίζουμε, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε και πάλι με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Hyundai των ονείρων σας. 15 φίλοι έχουν στείλει μήνυμα για να δουν το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, κόντρα σε ένα. Περιμένω άλλους 5 α μη 2 κενό. ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344, με ικανοποιούν ότι το κατάφερε. Άλλους 5 θέλω. Αυτό ταλαιπώρια είναι, ρε Κόκκινε. Δεν είναι ταλαιπωρία, ξεταλαιπωρία. Αυτό δεν είναι κλήρωση. Ρε, αυτό ταλαιπωρία. Δεν κάνω κλήρωση. Είπα, τα δίνω κατευθείαν. 20 θέλω, άλλους 5. Λοιπόν, Hyundai Εσκιάδη Παλωδήμος με πάρα πολλά μεταχειρισμένα. Εντάξει, όχι σαν το κεφάλι του διπλανού μου, γιατί αυτό είναι μεταχειρισμένο για πέταμα. Λοιπόν, μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση. Πάτε εκεί και στα καταπληκτικές τιμές. Τεράστια εγκάμα στο 23-15-96-596. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε δικά σας. Πάμε! Ορίστε! Καλησπέρα! Καλησπέρα! Γρηγόρη Κόκκινε, ναι. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Είσαι και θα παραμείνεις σοσιαλιστής. Γιατί ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Και ο μόνος τρόπος ζωής που έχεις μάθει στη ζωή σου είναι ο σοσιαλιστικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να το ανακοινώσω. Αφού το λες εσύ. Ναι. Πεταξέρα τα κεφάλαια να κάνετε δουλειές εσείς. Σοσιαλισμός. Οι κομμουνιστές. Βάλε τα λεφτά, κάνω εγώ δουλειά. Θα πάρουμε τα εργοστάσια εμείς. Ο εργοστασιάρχη θα το βάλουμε που δεν θα το τσιμεντώσουμε. Αυτό είναι το παραμύθι. Παραμυθάδες θα πούμε. Όχι, όχι, εντάξει. Από αγάπη στον Γρηγόρη ήθελα να το πω. Τι να κάνω, τι να κάνω. Σοσιαλιστής, ναι. Τελικά είναι το μόνο που του ταιριάζει του Γρηγόρη. Δεν μπορώ. Είναι σοσιαλιστές. Όχι με ήττα όμως. Εντάξει, ρε Κώστα, όχι με ήττα το λί. Όχι με ήττα. Όχι, δεν τον έχω για έτσι του Γρηγόρη. Όχι, όχι. Όχι. Τον έχω για παλιό. Δηλαδή, τίμιο σοσιαλιστή. Δηλαδή, ιδεολόγος. Ιδεολόγος. Μέντεψε τον χριστιανισμό με τον σοσιαλισμό, βέβαια. Μόλις ήταν να ψοφήσει ο Παπανδρέου, έπαθε τα εμφράγματα και ήταν έτοιμος να ψοφήσει. Πήγε εκεί στην Παναγιά της Τίνου, ισορροπήθηκε τα πράγματα. Α, Κώστα, και ένα τελευταίο. Ξέρεις τι περιμένω από σένα, σε παρακαλώ. Κωνσταντίνος Ραπτόπουλος, το βιβλίο, ξέρεις. Εσείς οι πασοκοχριστιανοί, το περιμένω, Κώστα, από σένα να το ξέρεις. Όχι, πασοκόψυχοι και χριστιανορουβιάνοι. Να είστε καλά, ρε. Άντε, να τα πούμε. Πάμε επόμενος κύριος. Έλα, φίλε.
Φίλε, αλλά απόψε πονάω, μίλα. Μη κόκκινε, μη. Λέγε. Πάρ' τον επόμενο. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Παρέσυρε κι άλλους, πέσανε αρκετοί, ναι. Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλώς τον. Δύο επισημάσεις θέλω να κάνω, παιδιά. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Το ένα είναι για το χθεσινό μάτς. Δίκαια το πήρε η ΑΕΚ, το ήθελε πιο πολύ το μάτς. Μαγκιάτς και Καμάριδης. Οι δικοί μας υπέχτες, εμένα μου φάνηκε ότι είναι ακόμα στα μπουζούκια εκεί στην Πάολα, ακόμα λίγουν τα λουλούδια. Μου φάνηκαν λίγο βαρύ, τα πόδια τους ήταν βαρύ, ήταν πολύ βαρύ τα πόδια τους. Και εντάξει, δίκαια το πήρε η ΑΕΚ το μάτς, δύσκολα τώρα για πρόκριση της Champions League. Γιατί δύσκολα, ρε φίλε? Δύσκολα, γιατί τώρα πήρε, έχει προβάδισμα. Με συγχωρείς. Δύσκολο... Αν κερδίσεις όλα τα παιχνίδια, βγαίνεις εσύ. Αν. Ναι, πρέπει να κάνεις τραυματί με ΑΕΚ όμως τώρα. Κανένα. Κέρδισε τα παιχνίδια εσύ που έπαιρνε και βγαίνεις εσύ. Αφού τώρα η ΑΕΚ είναι μπροστά, ρε Γρηγόριο. Τρεις βαθμούς η ΑΕΚ, δύο εσύ. Αν τα κερδίσεις όλα, κερδίζει και την ΑΕΚ μέσα και περνάς εσύ πρώτος. Εντάξει. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο. Ποιος θα πάω? Τώρα, λέω, παιδιά, λέει, δεν είναι στο χέρι μου. Το λέω πάλι στο χέρι σου είναι. Ποιος βιάζεται, ρε φίλε? Άλλο αυτό. Ποιος βιάζεται? Ρε εσύ, πρακτικά το λέω. Ρε φίλε, μαθηματικά. Περίμενε. Ο Άρης μαθηματικά ελπίζει, αν και δεν είναι το ίδιο. Μαθηματικά ελπίζει να ανέβει. Ούτε μαθηματικά, ούτε φυσική, ούτε χημία ελπίζει. Όσο ελπίζει μαθηματικά, εγώ δεν μπορώ να είμαι αιρετικός και άλλο δεν ελπίζει. Μάλιστα. Έτσι, δίκιο έχεις. Παιδιά, δεύτερη επισήμαση που είναι εντάξει. Για τον ΟΑΣ που είχατε μια συζήτηση που σας άκουσα προηγουμένως. Λέγατε για τον ΟΑΣ. Λοιπόν, για να ξεφύγει η Θεσσαλονίκη από αυτή τη γάγγρινα που λέγεται ΟΑΣ. ΟΑΣ, τι πρέπει να γίνει? Ο μοναδικός οργανισμός, η οντότητα που μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την πόλη είναι, παιδιά, ο στρατός. Και τι θέλω να σας πω με αυτό. Ο στρατός έχει περίπου 800 ανεφορία. Εγώ τέτοιος το 1992 ήμουν υπηρετούσα στην Έδεσα και κατεβήκαμε στην Αθήνα και κάναμε συγκοινωνία. Πότε, φίλε? Το 92 ήταν ο Μητσοτάκης τότε. Περάσαν 25 χρόνια από το αλλάξουν τα πράγματα. Έχουν να αλλάξουν λάστιχα. Άκουδο. Έχουν αλλάξουν εξάτμιση λάστιχα λάδια στα οχήματα του στρατού. Για χαρά, φίλε. Άστο. Είναι θεωρητικό αυτό που λες. Τι να σε ακούσουμε. Α02 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344. Άλλους 4. Άντε ρε, μας κόβει τώρα. Άντε, είπε την μπουρδα και το MMA. Αλεξίπτο το στην τουρμπίνα. Άσε ρε, βάλε τα έμαθη και τουρμπίνα. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις. Εμένα δεν μ' άρεσε το στήσιμο της ομάδας. Χθες το κέντρο ήτανε... Δεν υπήρχε καθόλου ΠΑΟΚ. Ναι. Πώς να κερδίσεις? Και αυτό το αποτέλεσμα που έχει έρθει, ρίχνουν μια ευθύνη στο Γλύκο. Ο Γλύκος έχει βγάλει 3-4. Ρε, είναι εμπαθείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ με τον Γλύκο. Δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Δηλαδή τι έπρεπε και όλα, να κάνει? Όλο αυτό ξεκινάει από τους δημοσιογράφους γενικότερα. Έχεις δει εσύ ποτέ τον Γλύκο να τον παίρνει κανείς καμιά συνέντευξη? Καθόλου. Να του κάνει ένα αφιέρωμα? Να πάει να βγει μια φωτογραφία? Οτιδήποτε. Πουθενά, θαμένο τον έχουν. Θαμένο τον έχουν τον Γλύκο. Έχεις άλλον τερματοφύλακα? Γιατί είχες τα προηγούμενα 20 χρόνια σαν τον Γλύκο τερματοφύλακα? Μπράβο, δεν έχεις. Είχες. Ως πότε τώρα? Ως πότε. Την Τετάρτη που πάμε? Ναι. Τον Παναθηναϊκό? Ναι. Τρεις αποσίες έχει. Τι έχει ο Παναθηναϊκός? Παίζει, δεν παίζει. Έκαβε διαφάρες. Έξι. Τρεις έχει. Έξι. Πώς έχει? Έξι έκανε τώρα. Έξι γίνανε. Άμα γίνανε έξι, αν είσαι μάγκας και ωραίος, έχασες εδώ, πήγαινε κάτω, πάρε τους τρεις βαθμούς και προχώρα κανονικά. Μην κάθεσαι και λες ότι θα κάνω, θα ράνω. Όσο και το παλικάρι το δίπλα, σ' είχα πει να φέρεις δύο δημιουργίες μάτους. Πότε? Για ποιες το βράδυ. Έπεσε ξύλο. Σ' είχα πει, ναι, να πας στον Ευκλήδη να κάνεις μια αίτηση, το νόμο 105, και να έχεις δύο δημιουργίες ΜΑΤ. Με είπες θα έχεις το παλικάρι από την Καστοριά. Εγώ περίμενα να το δω, δεν το γνωρίζω. Τι έγινε? Είχε κερδίσει η ομάδα του. Να ακούγαμε πέντε γνώμες. Καλό ήτανε. Έχει ένα προσωπικό θέμα, δεν μπορείς να έρθει. Α, εντάξει, αυτό το σέβομαι. Όσο για θέμα την ομάδα σου. Έχει σοβαρό θέμα. Τι ποιος έχει κάνει? Ποιος? Το τελείωσε. Ο Άρης τελείωσε. Τσένα λέει, ραπτό που λέει. Ο Άρης. Ναι. Βγήκε την άλλη φορά και δεν τον απάντησε σαν τον Αριανό. Έκραζε για τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Συγκεκριμένα είχε πει και για μένα. Ο Αθηναίος. Έκλεισε. Επόμενη γραμμή. Ο Καστοριανός δεν ξέρω τι έπαθε. Καλημέρα.
Έλα, φίλε. Σου λέω. Πάμε. Δεν ήρθε πάντω στην εκπομπή. Καλημέρα. Δεν μπορούσε να. Εντάξει. Έλα, καλησπέρα. Από το φόβο του ήρθε. Λέγε, φίλε. Η μητέρα στο νοσοκομείο, εντάξει, για να τελειώνει. Εντάξει, δεν. Επειδή είσαι κουτσομπόλα. Και τι θα κάνει, δηλαδή, το νοσοκόμα θα κάνει. Μπορούσε να έρθει και να ξαναπάει πίσω. Έλα, καλά, ένα νοσοκόμιο, καλά. Ναι. Έλα, Γρηγόρη. Έλα. Λοιπόν, θες το παιδί δίπλα το βιβλίο για τους πασικούς ψυχούς, μην τυχόν και του κάνει, θα έχουμε προβλήματα, θα πάμε στα δικαστήρια, έχω το copyright. Έτσι, μην τυχόν. Έχεις κάτω κυρώσει πνευματικά δικαιώματα. Έχω, βέβαια, διότι αυτή η πατέντα δικά μου είναι, μερικά κεφάλαια μου μείνανε και μια συνέντευξη. Φωτογραφίες τελευταίες έχω από τα πανηγύρια που γίνανε για το τελικό του κυπέλου. Που βγήκαν όλοι με τα σημαίακια του κόρνερ και πανηγυρίζαν το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Αυτή η πασοκό ψυχή ήταν. Ξέρεις πόσο κοντά μου φαίνονται εκείνες οι μέρες που, που με ερχόταν να μιλήσω ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, 800.000 κόσμος κάτω στην πλατεία στο τέλος. Ερχόταν ο Πανδρέου, 1 εκατομμύριο κόσμος. Καλά, τα λεωφορεία από την επαρχία δεν το συζητάμε. Είχε χρήμα τότε, κόκκινε. Α, και αν έβλεπες τι γινότανε και πόσους προστατεύαν από τότε, ερχόταν κάτι αρκούδες σαν αστακή. Και κρεμιότανε για 10-12 ώρες με τα όπλα και ελεύθερους σκοπευτές σε σημεία που δεν φαντάζεσαι. Σε σημεία και που... ένα τελευταίο για το και βιβλίο. Και τώρα πιστεύω ότι άμα βάλεις ελεύθερο σκοπευτή θα πυροβολήσει αυτό που θέλει. Όχι. θέλω από σένα μια χάρη. Λέγε. Θέλω να πάρω μια συνέντευξη τελευταία και το κλείνω το βιβλίο για τους πασοκόψυχους. Από ποιον? Τον Κωστή, ρε, πες τον, αυτός είναι άρχι πασοκόψυχος, είπαμε. Με 1500 ευρώ για τον πρόλογο, για τον πρόλογο, είμαστε από εκεί και πέρα, σκέψου. Μπέστε λίγο στο YouTube, πατήστε, Ραπτόπουλος. Ο ΠΑΟΚ πέφτει αγωνιστικά, αλλά θα πάρει και τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 2017. Οκ. 12 Φεβρουαρίου 2017, πατάτε YouTube. Πατάτες YouTube, ναι. Τι είναι, ρε, κόκκινο, το YouTube. Πατάτες YouTube. Από γνήσιο να σου κόψω. Πατάτες. Πατάτες YouTube. Για τα λεφτά γίνομαι και γκρίζος ήχος και πράσινη αρκούδα. Πατάτες YouTube. Ραπτόπουλος, ο ΠΑΟΚ πέφτει αγωνιστικά, αλλά θα πάρει και τον Ολυμπιακό και το κύπελο. Φεβρουάριος 2020. Το είπε, αλλά για να το δείτε μην ξεχνάτε. Πατάτες. Κόκκινε, πού να τα πεις εσύ αυτά. Για πατάτες. Έλα, καλή πατάτα έχω διαλέχτε. Να το χιούμορ. Έλα, ναι. Να το χιούμορ. Έλα. Ανάθεμα. Άντε βρε κόμπλεξικέ. Να το χιούμορ. Ναι. Λέγε, φίλε. Ορίστε. Λέγε, φίλε, το χιούμορ σου παναθεμά. Λέγε, φίλε. Αχμ. Αχ, τι μιμήσει. Στον επόμενο. Η μιμήσει σου. Τι μιμήσει εμένα. Εσύ είσαι ικανό. Άστο να πάει. Εμείς είμαστε ανάξιοι. Δεν είσαι. Έχεις άλλα χαρίσματα. Ναι, ρε φίλε, ναι. Λέγε, φίλε. Τα ξέρεις τα χαρίσματα. Λέγε, φίλε. Με χαλάς πολύ, πολύ. Ναι! Κοιλιά κάνει εκπομπή, κόκκινε. Πάμε στον επόμενο. Μπορείς. Πάρε επόμενο. Καλημέρα. Πάλι εγώ φταίω, ορίστε. Καλησπέρα σας, ναι. Από Βόλο, Βέρνο, Γιώργος. Βόλο και τι ομάδα? ΠΑΟΚΣΙΣ. ΠΑΟΚΣΙΣ. Το Βόλο. Αυστριακός και ΠΑΟΚΣΙΣ. Μάλιστα. Νίκη και ΠΑΟΚ. Νίκη και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, παιδιά. Με εκτός από 5-6 ποδοσφαιριστές, εάν δεν πάρει πρώτης γραμμής, ξεχάστε το πρωτάθλημα. Και δεν μιλάω με βάση το χθεσινό αποτέλεσμα και την εμφάνιση της ομάδος μου. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να μην έχεις αλλαγές στερά, να βγαίνει ο Τζάλμα και να μην έχεις άλλον. Μπήκε ο Ερίκε ένα και ταυτό. Έχεις τον Ουάρντα, ρε φίλε. Έχεις τον Ουάρντα. Έπαιξε ο Ουάρντα. Όχι. Α, μπράβο. Λοιπόν, λάθος αλλαγή. Έπρεπε να βγει ο Πέλκας, να περάσει ο Ενρίκε, να έρθει ο Μπίσεσβαρ κοντά στον Πριγιοβίτς, μπας και κάναμε κάτι. Γιατί τα περιμέναμε όλα από τον Μπίσεσβαρ και ο Μπίσεσβαρ έκανε 30 μέτρα με την μπάλα για να μπει μέσα στην περιοχή. Κάνω λάθος? Ο ρόλος του ήταν πολύ διαφορετικός από αυτό το ρόλο που του έδωσε με χαμάλι τον Τζίμιροτ και τον Σάκοφ οχτάρο δεκάρι στον τελικό κυπέλου, βέβαια. Μπράβο, και πήραμε τον τελικό. Έτσι. Εντάξει, τα βλέπει και ένα μικρό παιδί, ρε σηκωστή. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να κουβαλάει την μπάλα ο Μπίσεσβαρ από τη μία άκρη στην άλλη για να βγάλω εγώ φάση. Και να κυνηγάει και τον μπακ.
και να κυνηγάει και τον. Δεν γίνεται, ρε Κώστα τώρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλουμε παιδιά μεταγραφές. Δεν γίνεται. Έχω πρόεδρο και ζητάω μεταγραφές. Όχι με γκρινιάρες. Δεν είμαι γκρινιάρες. Έχω πρόεδρο και ζητάω μεταγραφές. Γιατί δεν περιμένεις να τελειώσει τα play-off, ρε φίλε. Γιατί δεν πάει ο ΠΑΟΚ στα play-off, ρε κόκκινε. Διακοπές είναι, στα πάμε την προηγούμενη εβδομάδα. Επόμενη γραμμή. Ας την γκρίνιαση. Πάμε, ναι. Δηλαδή Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ το παίζεις. Ρε κόκκινε μου, δεν το καταλαβαίνεις. Θεμητό αυτό που λέει. Δεν το καταλαβαίνεις. Το παίζεις άσο. Μπορεί να βγει και διπλό, ρε κόκκινε. Άλλο λέω εγώ. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μπει μέσα να πάει για το αποτέλεσμα. Δεν πάει στη φωτιά, παθιασμένα. Όχι, ρε παθιασμένα. Δεν φυλάει άμυνα, δεν πάει για αποτέλεσμα. Δεν καίγεται. Πώς να σου το πω. Πάει να είναι τελικά του δηλαδή, όχι μαχητής. Ρε, πάει όσα βάλω και όσα φάω, το καταλαβαίνεις. Ο Βεράκι δηλαδή. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Μπορεί να το πάρει, πού να ξέρω εγώ. Λέω όμως ότι στο μάτς με την ΑΕΚ κατέβηκε πάρα πολύ προσεκτικός στην άμυνά του. Δεν απειλήθηκε. Και χθες ήταν γιούχου. Και χθες 20 λεπτά απειλήθηκε 6 φορές μάλιστα. Γιούχου ήταν. Όπως με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Ανέβαζε λοιπόν τον Γκάτσε. Ήταν κοντά οι γραμμές και ήθελε να, πάρει, ήθελε να πάρει το αποτέλεσμα με πάθος και με στρατηγική. Πάλι μπορεί να είχανε, αλλά θα ήταν άλλη νοοτροπία του. Ωραία. Επόμενος. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ραψόπουλο, το ΠΑΟΚ δεν τον ενδιαφέρουν τα play-off. Δεν το βλέπεις ότι δεν τον ενδιαφέρουν. Εγώ το βλέπω, στο διπλανό σου πες. Δεν πάω το κάνω. Γιατί ο διπλανός μου. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεδομένων, τι να τα κάνει τα play-off ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, με πέλκα, δεν τον σέντερφορ, δεν τον ενδιαφέρει. Ερώτηση. Αφού δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί δεν βάζει άλλη εντεκάδα. Δεν έβαλε. Όχι. 4-4-2 ανοιχτά τον Πέλκα κολλητό. Άλλους παίκτες εννοώ. Δεν έβαλε. Κόκκινε, τον ενδιαφέρει να ρίξει τον Παναθηναϊκό τέταρτη θέση. Ρε, γιατί ρισκάρει να βάζει μέσα τον Μπρίγιοβιτς. Τι ρίσκαρε, ρε, τι ρίσκαρε, γιατί πού θα παίξει ο Μπρίγιοβιτς. Έχει άλλα μάτσα, αυτά είναι, δεν έχει άλλα. Ρε φίλε, και αν χτυπήσει. Αυτό το διάστημα θέλει προσοχή. Τι θα χτυπήσει, δηλαδή τι θα μείνει, κανένα τρίμηνο έξω. Τέλος πάντων, οι παοξίδες κατάλαβαν ότι. Εμείς θέλουμε τον Παναθηναϊκό τέταρτο, να ο Αφραγκούζας θα πούμε να πεθάνει τελείως. Μάλιστα. Στον επόμενο. Πάμε. Ναι, καλή εβδομάδα και είναι Ολυμπιακός. Ωραίος. Τι κάνετε. Υπομονή. Τι να κάνουμε. Πάντως πάλι βγάζω το καπέλο στο Ραπτόπουλο γιατί το είχε πει μετά το τελικό πως ο Μελισανίδης δίνει το κύπελο στο Σαββίδη και ο Σαββίδης θα του δώσει τα δύο μάτσα play-off. Έτσι είπες Ραπτόπουλο. Πού το είπα. Δεν το έχεις πει μετά το τελικό. Όχι, δεν λέω τέτοια πράγματα. Ε? Εγώ είπα ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να ενδιαφερθεί για τα play-off. Θα παίξει με αφέλεια. Δεν θα προσέξει άμυνα. Αν βάλει 3 γκολ θα φάει 2. Θα φάει 1 θα βάλει 4. Είναι δηλαδή αφελέστατος. Δεν νοιάζεται. Δεν έχει στρατηγική. Δεν έχει ειδικά μαρκαρίσματα. Δεν έχει. Ανοιχτός και όπου βγει. Η γειτονιά του Λογαρά με τη γειτονιά ξέρω εγώ του Κουζού. Δεν είναι. Όσα βάλω και όσα φάω. Στο... Συγγνώμη, το λάθος δικός μου. Ναι. Έγινε, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Πεις. Παρακαλώ. Πάμε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο κύριος Ζαπτόπουλος. Μάλιστα κύριε. Εγώ είμαι ο διαιτητής των αγώνων που προλογίσατε πριν από λίγο. Ποιος διαιτητής. Γιάννης. Α, τι κάνετε. Τον αγώνων είναι με. Την κάψατε την Ουγγαρέζα χθες. Με αυτά που ακούω, επειδή δεν έχω και τόσα πολλά μαλλιά, θα μου πέσουν. Γιατί να σου πέσουν, δεν την αδίκησες την άλλη. Λοιπόν, ξέρετε τους κανονισμούς των αγώνων. Γιατί να μην τους ξέρω. Σας ξαναρωτάω τους γνωρίζετε. Τους ξέρουμε, τους ξέρουμε. Τι, θέλετε να πείτε ότι ήσασταν δίκαιος. Ξέρετε ότι ο διαιτητής πρώτον δεν αποφασίζει ποτέ για το αποτέλεσμα των αγώνων. Τότε τι φωνάζεις. Την ώρα που βγαίνετε και λέτε εσείς ότι ο διαιτητής αδίκησε τη μία ή την άλλη αθλήτρια ή ότι έπαιξε έδρα, προφανώς δεν έχετε ιδέα με το άθλημα. Εγώ δεν έχω ιδέα με το άθλημα. Δεν παίζετε έδρα, κύριε, εσείς στα αθλητικά, στα μαχητικά αθλήματα. Δεν παίζετε έδρα. Το λένε οι ίδιοι αθλητές. Οι ίδιοι αθλητές το λένε. Θες να σου φέρω κάποιο αθλητή που το λέει. Μπορεί απλά να έχουν αδικηθεί. Αυτό δεν σημαίνει ή να έχουν ευνοηθεί. Βρε χρυσέ μου άνθρωπε, την Ουγγαρέζα την κατέστρεψες εχθές. Σας ξαναλέω. Άντε πάλι. Μάλλον δεν ακούτε, έχετε κάποιο πρόβλημα. Μωρέ, εσύ έχεις πρόβλημα. Δεν βγάζω αποτέλεσμα. Που έβγαλες το μάτς χ εχθές. Εγώ δεν βγάζω αποτέλεσμα, αλλά μάλλον δεν ακούτε τι κάνει. Ωραία, ποιος το έβγαλε το αποτέλεσμα, ποιος την αδίκησε. Γι' αυτό αποφασίζουν οι κριτές. Ναι. Οι οποίοι η διαφορά τους με εσάς ή με τον οποιοδήποτε θεατή ότι είναι εκπαιδευμένοι και βλέπουν με το δικό τους μάτι τον αγώνα. Την ώρα που εσείς μετράτε πόντους, είναι κάποιο άλλο παιχνίδι ή κάποιος άλλος κανονισμός.
Τις μεικτές πολεμικές τέχνες δεν μετράνε οι πόντοι έτσι όπως εσείς το εννοείτε. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση το σκοράρισμα με αυτό που λέτε. Ναι. Οπότε τι λέτε, ότι παίξατε καλά οι κριτές. Κριτής, εγώ θα έπρεπε να δω τον αγώνα για να τον κρίνω. Σαν για δέστε τον πάλι, ξαναμιλάμε αύριο πάλι. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιείτε ονόματα και να λέτε ότι βγάζει αποτέλεσμα ο διαιτητής σε ένα άθλημα που δεν έχει. Καλά, τους διαιτητές ποδοσφαίρου πώς το λέμε δηλαδή. Συγγνώμη. Τους διαιτητές ποδοσφαίρου πώς βγάζουμε και εσάς να μην σας βγάζουμε δηλαδή. Εσείς τι, οι άλλοι τι βγήκαν από κόλλο, βγήκαν οι άλλοι. Τι κάνανε. Αν ο διαιτητής ποδοσφαίρου αποφασίζει το αποτέλεσμα, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Συγγνώμη, Χριστιανέ, εσύ τι ανέβηκες εκεί απάνω. Στις πολεμικές τέχνες ο διαιτητής παίρνει το αποτέλεσμα από τον εκφωνητή και σηκώνει το χέρι. Ο ρόλος του διαιτητή είναι μέσα να μην τραυματιστεί ο αθλητής και να αποδοθεί το δίκαιο το άδικο που στο συγκεκριμένο κιόλας αγώνα που λέτε, που μάλλον δεν τον είδατε. Μάλλον τον είδα. Ο διαιτητής δηλαδή, εγώ έδωσα και αντιαθλητική ποινή στην Ελληνία αθλήτρια που εσείς θεωρείτε ότι παίζετε και έδρα. Mm. Μάλλον δεν το είδατε. Δεν παίχτηκε έδρα δηλαδή. Σας απαντάω πάλι και μάλλον δεν το καταλαβαίνετε. Εγώ σαν διαιτητής προσωπικά, επειδή όντως έκανε αντιαθλητική κίνηση η συγκεκριμένη αθλήτρια Ελληνίδα, πήρε και ποινή, η οποία ποινή κρίνει και αποτέλεσμα. Εγώ ξέρω ότι την έβγαλε ο Ουγγαρέζο κάτω τη δικιά μας την τσαλαπάτησε και την έριξε κάτι μπουνίδια κάτω και όλοι λέγαν κάτω άδικο αποτέλεσμα. Θες να σου βγάλω τον Ποζίδη. Ο Ποζίδης ήταν. Αν αντιλαμβάνεστε τις μεικτές πολεμικές τέχνες σαν ξύλο του δρόμου, την έβαλε κάτω και αυτά, δεν μπορώ να σας απαντήσω παραπάνω γιατί υπάρχει. Πότε το δείχνει το μάτσο η Νόβα. Που ελέγχεται. Η Νόβα πότε το δείχνει το μάτσο. Πανεπιστημιακό. Αυτό δεν το ξέρω προσωπικά. Να το δούμε το μάτσο, να έχει και τηλεθέαση μεγάλη τώρα που γίνεται. Ξαναλέω, πρέπει να καταλάβετε και να αναιρέσετε το χαρακτηρισμό ότι εγώ έδωσα το παιχνίδι κάπως. Ο διαιτητής δεν δίνει το παιχνίδι. Ο διαιτητής βγάζει την εντολή των κριτών. Ωραία. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν. Μου επιτρέπετε, σαν τρίτος, νομίζω ότι αν θέλετε, δείτε λίγο τον αγώνα στο βίντεο. Μα δεν φταίει ο άνθρωπος, λέει. Οι κριτές το δείχνουν. Άσε βρε τώρα τον έβγαλε στον άνθρωπο ότι είναι άχρηστος. Να δείτε λίγο τον αγώνα, αν εσείς αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποιο λάθος, γιατί αυτή η αδερφή του Ελέους εδώ πέρα μιλάει για ένα άθλημα το οποίο απλά κάνει προπονήσεις. Δεν το ξέρει. Δεν το κατέχει. Και εγώ τώρα το μαθαίνω ότι τις αποφάσεις, αλλά και μεταξύ μας τώρα δεν είπε και κάτι μεμπτό για εσάς. Ήταν καλό αυτό που μας είπατε, γιατί μάθαμε κάτι. Μου επιτρέπετε, μάθαμε κάτι. Επειδή τα δυναμικά αθλήματα αρχίζουν και ανεβαίνουν πάρα πολύ σε δημοφιλία και σε εμπορικότητα και μας αρέσουν. Μάθαμε λοιπόν ότι ο διαιτητής ενός δυναμικού αθλήματος, ο ρόλος του είναι να προσέχει, να μην έρχονται σε πιο βίαιη σύγκρουση και αθλητική οι παίκτες και να μην τραυματιστούν. Αποφασίζουν κριτές οι οποίοι είναι τρεις. Τρεις, ακριβώς. Άρα ισχύει ό,τι στο box. Δεν ξέρω όμως με ποιο τρόπο κρίνουν στο box. Προσέξτε, υπάρχει διαφορά. Όχι, καλά κάνετε. Άρα αυτή η φαλακρή κάμπια δίπλα κακό σας χρέωσε. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά ο κόσμος που ακούει δεν το γνωρίζει. Και το τώρα μόνο, που βγήκατε, να σου πω κάτι, χαίρομαι που είχατε το θάρρος. Μα για... δεν το συζητάω, για ποιο λόγο να μην το έχω. Θα πω την άποψή μου απλά... και κανονικά θα έπρεπε να με έχετε καλέσει να ακουστεί και η άποψή μου πριν υποθεί κάτι. Καλά, τώρα περιμένετε αυτό το ζώο να σας πάρει τηλέφωνο και να σας δεν καλέσει. Ξέρω τον άνθρωπο πρώτον προσωπικά μαζί. Το ξέρω εγώ για αυτό το λέω. Ακούστε με λίγο, αναφέρετε κάτι πολύ. Το όνομά σας, κύριε Μαυρίδη. Θα τα πούμε. Κάτι πολύ σωστό, ότι αυτό το άθλημα ανεβαίνει πάρα πολύ και με αυτόν τον τρόπο, παρομοιάζοντάς το με λάθος διαιτησία του ποδοσφαίρου ή οτιδήποτε άλλο, είναι σαν να το δυσφημίσουμε, ενώ είναι πάρα πολύ άδικο για την προσπάθεια. Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Επειδή υπάρχει διαφημιστικός χρόνος ο οποίος είναι αμήλικτος, ζητάω συγγνώμη, πρέπει να κλείσουμε έτσι βιαστικά και άκουμε. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με Κανελάκι, με Γιαλαμά και Δήμου, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Γεια! 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 Στις 10 το πρωί. Γεια!